Αδέρφια, αδέρφια, ακούστε, δώστε λίγη προσοχή, δώστε λίγη σημασία. Θα ακούσετε τώρα μία καλημέρα η οποία είμαι σίγουρος ότι σας έλειψε. Ναι, ο Διακογιάννης ήρθε. Μια καλημέρα, πες ρε. Καλημέρα. Αυτή η καλημέρα, δεν σας έλειψε. Εμένα προσωπικά όχι, θα πω την αλήθεια. Και ειδικά με τον χαρακτηρισμό τσουβάλια από τον Κωστή Τσαρό πριν από λίγο για τους συναδέρφους Δημήτρη Τσορμπατζόγλου και Χρύσανθο Τσαλτίδη. Τους χαρακτήρισε ο Κωστής ο Κατσαρός ως τσουβάλια τα οποία είναι φορτωμένα στο δικό μου αερόστατο και δεν με αφήνουν να εκτοξευθώ εις το λαμπρό διηνεκές. Ό,τι να είναι. Τι σχέση έχει το διηνεκές με το... Όχι, εδώ σε θέλω. Μέχρι να το σηκώσω σε θέλω εδώ. Άμα κάτσε, όχι. Άμα δω, τι, άμα στραβώσει, δεν μου λες αύριο θες να λείψεις. Πάλι οι βλάκοι σας πιάσανε. Σου δίνω off. Πάλι σας πιάσανε η κορίδα. Σε δίνω off εγώ. Σε δίνω αύριο, σε δίνω off. Τις μέρες που θα παίζει η Αγγλία έχεις off από μένα. Και πληρωμένο κανονικά. Καλά ρε, χαίρεσαι που θα παίξεις με την Κολομβία. Το μόνο. Και θα παίζεις με την Ιαπωνία θα παίζεις. Δες το μονοπάτι πως πάει. Βρε τώρα βλέπω ποιο μονοπάτι, μπροστά μου βλέπω. Χρήστο και όσοι, σε αυτό έχεις δίκιο, σε αυτό έχεις λίγο δίκιο. Αλλά όπως είπε και ο Gareth Southgate, don't worry lads, it's all part of the plan. Είπε πλάν. Πήρα την Sun, την αγόρασα την Sun το πρωί της Παρασκευής. Δεν την αγόρασα. Δεν το πιστεύω ότι είπε πλάν. Ναι, it's all part of the plan. Τι ήταν σχεδιασμένο. Εσύ πώς με είδες να το θέλω αυτό. Εσύ πώς με είδες. Δεν το είδα άσε καλά. Που το... Άσε που δεν το είδες. Δεν το είδα καλά. Ναι, έχεις τα... βλέπεις ένα... μόνο ΠΑΟΚ βλέπεις. Ναι. Ναι, δεν το είδα καλά. Ναι. Αλλά κατά, κάπου διάβασα ότι πανηγυρίζεις το 1-0. Χωρίς 9 βασικούς ήμουνα. Ναι, ναι, ναι. Χωρίς 9 βασικούς. Θα σε τιμωρήσω. Το Βέλγιο. Θα σε τιμωρήσω το ποδόσφαιρο. Α, το αντίθετο, το αντίστροφο. Θα σε τιμωρήσω το ποδόσφαιρο. Χωρίς 9 το Βέλγιο. Τέλος πάντων. Εντάξει. Αδέρφια, καλημέρα. Τι καλημέρα. Μιλήσε. Καλό μήνα από τα ΕΨΕ. Καλή εβδομάδα. Είναι η Τρόικα όπως την αγαπήσατε και τη μισήσατε. Υποδέχομαι Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Η άδειά του καλοκαιρινή τελείωσε. Δύο εβδομάδες άραξε. Έκανε χαβαλέ. Δύο εβδομάδες, ρε. 8 μέρες έλειψα. 6 εργάσιμες. Α, κάτσε. Αμένα αυτά που λες τώρα με συμφέρουν τα μεταεργάσιμες. Κάτσε, περίμενε. Κάτσε, περίμενε. Γιατί εδώ είχαμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει εδώ. Και δεν ακούστηκαν εκεί πέρα. Ναι, ή κάτι φωνές ακούστηκαν. Επισόδια σου. Ναι, ναι, ναι. Φωνές. Τζάμια, ποτήρια, νερά. Και δεν έλειψα, ρε φίλε. Σκισμένα χαρτιά. Για δουλειά ήμουνα. Ήσουν άστο. Σοφίσαμε στη δουλειά. Γύρισες όλη την Ολλανδία. Επισκέφθηκες και αστικά κέντρα και την Ολλανδική εξοχή. Έμαθες τι έγινε όταν πήγαμε στη Γερμανία. Όταν πήγαμε να μπούμε Γερμανία. Έχει μαθευτεί αυτό. Κάτσε, ένα-ένα. Γερμανία τι έχει. Δεν έχει μαθευτεί. Πώς ρε παιδιά, τι για τη Γερμανία, τι για το μάτς. Καταρχάς, το Φένλο που μέναμε είναι 1 χιλιόμετρο από τα σύνορα, έτσι. 1 χιλιόμετρο, ακριβώς. Τι, στη Γερμανία ήσουν. Ναι, είναι η πόλη των σύνορων. Ναι, ναι. Και λέμε πού να πάμε, κοντά. Είχε το Αϊτχόβεν 60 χιλιόμετρα που έχουμε καιρό να πάμε. Και το Μέχεν Γκλάντμπαχ. Ναι. Το οποίο δεν ξέρουμε τι είναι. Μίχεν Γκλάντμπαχ, ναι. Ναι, δεν ξέρω, είναι μια πόλη, ξέρω εγώ. Ότι... Ναι. Πάμε να περάσουμε. Και περνάμε. Ναι. Καλώς ήρθατε στη Γερμανία. Με τα πόδια, έτσι, ποδαράτη. Με το αυτοκίνητο. Όχι, συγγνώμη, δεν κατάλαβα. Συγγνώμη. Αυτό είχε 30 χιλιόμετρα. Ναι. Κάποια στιγμή στην άκρη δεξιά υπάρχει ένα περιπολικό. Μέσα στη Γερμανία έχετε πει τώρα. Γερμανικού εδάφους. Ναι. Προχωράμε εμείς, φεύγουμε. Ναι. Ξαφνικά το περιπολικό ξεκινάει, έρχεται μπροστά μας, ανάβει ένα φως από πίσω. Please follow me. Ναι. Και μας οδηγεί σε αυτό είναι ένα παροδρόμιο, ρε. Στα αεροδρόμια έχει το follow me, το όχημα που ακολουθεί το αεροπλάνο. Αυτό δεν είναι. Κάπως έτσι. Πες, αλλά έγραψε περιπολικό. Α, τι περιπολικός... Να φύγεις. Μέσα είστε εσύ, ο Κόλκας να υποθέσω. Και ο Στέργιος, ο Αναστασιάδης. Καλημέρα, Στέργιο, το φιλαράκι μου. Καλημέρα. Και ο Κόλκας. Οι τρεις. Ναι, το πρόβλημα ο Κόλκας είναι. Τον Κόλκα φάτσα, ρε φίλε, συγγνώμη. Τι follow me, εγώ θα τα έλεγα. Ναι. Σε πάει σε μία αλάνα το ναι. Περιπολικό. Άλλα ναι. 5 περιπολικά εκεί. Ναι. Έλεγχος λέει, κύριοι. Είστε επιγερμανικού εδάφους, από που ήρθατε, τι κάνετε, τα λοιπά, τα χαρτιά σας. Ναι. Βγάζω εγώ χαρτιά, κανονικά διαβατήριο, ναι. το συμβόλαιο για το αυτοκίνητο που είναι νοικιασμένο, το δίπλωμα, τα πάντα όλα. Greek journalist, ναι. Αυτό μετά. Ναι. Βγάζει το πάω λίγο τρομάξει αυτή. Ναι. Βγάζει ο Στέργιος όλα ναι. Τα χαρτιά κανονικά, ναι. Ο Κόλκας δεν έχει τίποτα. Κοροϊδεύεις. Ναι. Ποιος είστε κύριε. Λέει το όνομά μου είναι Κόλκας. Δεν με ξέρετε εμένα. Ναι, δεν βλέπατε, ναι, ναι, δεν βλέπατε Skype που έβγαινα ναι. Και έλεγα για τον ΠΑΟΚ. Λέει πού τα χαρτιά σας. Δεν έχω κάτι. Έχω κάτι ταυτότητα, κάτι κάρτες λέει. Κάτι, δεν είχε, τι, δεν είχε μια. Κάτι ρε φίλε. Δεν είχε μόνο κάρτες πιστωτικές και χρεωστικές. Εσύ είναι τραγικός. Είναι φυλακή. Εγώ τι φταίω. Ναι, εσύ δεν είσαι τίποτα, όχι. Εσείς. Και βγάζει και δίνει τις κάρτες. Και δίνει κάρτα και το ΑΒ Βασιλόπουλο.
Πες μου τι έγινε αυτό τώρα. Το οποίο το βλέπει ο Στέργιος, δεν το λέει τώρα, εγώ το είδα. Και βλέπει ο αστυνομικός. Και εγώ την έχω, μαθαίνω και εγώ Βασιλόπουλο. Και εγώ έχω. Ναι. Άσπρη, με μπλε το σημάδι. Κάρτα, λέει, πιστοποιηθεί ότι είναι ο Κόλκας. Μα κύριε, λέει, τι είναι αυτά που μας δίνεται. Λέει και πέρσι που πέρασε, λέει, δεν μου το ζήτησανε. Μα κύριε, περνάτε από άλλη χώρα, λέει. Δεν ξέρω ότι υπάρχει πιθανότητα να γίνει έλεγχος. Ναι. Λέει, δεν μου το ξαναζήτησαν πέρυσι. Άλλαξε ο νόμος. Κάνει μία. Τραγικός. Συγγνώμη, δεν το πιστεύω. Αν δεν μου το έλεγε τώρα, δηλαδή, εσύ τώρα. Πάει, μιλάει με έναν εκεί, αυτά κάνει. Αυτά, λέει, θα γυρίσετε πίσω. Τι πίσω. Ναι. Θα, και, όχι, θα γυρίσετε πίσω. Συνοδεία ενώ ζητά αντίστοιχο. Ναι. Μας πάει και μας πάει πίσω στην Ολλανδία. Με μηχανή. Φάγαμε πόρτα στη Γερμανία. Εξαιτίας του ΑΒ Βασιλόπουλου. Πω. Χρήστος Κιώσης. Χρήστος Κιώσης είναι σήμερα μαζί μας και ακούει την απίθανη αυτή ιστορία, την οποία αν με την έλεγε ένας άλλος, κάποιος που δεν τον ξέρω, θα έλεγα είναι παραμυθάς, δεν του έχω εμπιστοσύνη, δεν. Επειδή όμως ακριβώς είναι ο Δημήτρης Σταμπατζόγλου, τον οποίο και υποδέχομαι. Γιατί να σου πω ψέματα, ρε. Ναι, στο σπίτι του. Και ξεκινάει έτσι να σας δίνει Media Markt, γιατί εγώ την έχω μάθει τη Media Markt απόξω, δεν υπάρχει, την έχω μάθει απόξω πια, κουράστηκα κανονικά. Και πρόσεξε με. Την άλλη, πες, και την άλλη, πες και αυτή μαζί. Λοιπόν, είναι ωραία η εβδομάδα να ξεκινάει με δωράκι. Σας λέω ότι αύριο θα δίνουμε προσκλήσεις για το live των αδερφών Τσαχουρίδη με την Ελένη Βιτάλη. Αύριο όμως, έτσι όχι σήμερα, αύριο παίζουμε, μετατέθηκε αυτό το live. Πήγε σήμερα τραγουδάει ο Ρέμος. Ορίστε. Ρέμο έχει σήμερα. Ναι, πού είναι αυτό, στο θέατρο Γης, πού είναι αυτό. Ναι, στη Γης, με την Παπαρίζου. Ναι, με την Παπαρίζου μαζί. Πήρε μια φίλη μου, λέει: έχετε μάρει τίποτα, γιατί δεν μπορούν να βρουν εισιτήρια κτλ. Λέω: ούτε για μη με ρωτά, ούτε για αστείο. Ούτε να ακούσω, δεν θέλω. Ούτε για πλάκα. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου εισαγωγή από τα Opticon Express. Προσέξτε λίγο, δώστε λίγη προσοχή. Το να είσαι ταμτάκο πάει στο διάλο. Το να είσαι νάρκισο πάει στο διάλο. Αλλά να είσαι και νάρκισος και ταμτάκος μαζί, άιντε χάσω από εδώ μπροστά. Γι' αυτό λοιπόν εμείς βοηθάμε. Σας το είχα πει πριν από 10 μέρες ότι το βάλουμε ως επίσημο θεματάκι. Είναι σοβαρό, δεν είναι αστείο, κανονικά. Λοιπόν, βοηθάμε τον νάρκισο να γίνει πιο όμορφος. Πιο όμορφος, να μην είναι τόσο χάλια. Τι πλαστική πρέπει να κάνει ο CR7,5. Δεν κάνω πλάκα, είναι ολοφάνερο, κάνει μπαμ με το που το βλέπεις. Το έχω συζητήσει και με φίλες μου. Τι πλαστική πρέπει να κάνει ο CR6,5, γνωστός και ως Μαϊμού Ρονάλντο. Ο αυθεντικός ήταν άλλος, έτσι, ένας είναι ο αυθεντικός και παραμένει ένας. Τι εγχείρηση πρέπει να κάνει, πλαστική. Χρήμα, δόξα τω Θεώ, έχει. Ψυχούλα μου, να είσαι καλά, ρε, καλημέρα. Με το καλό να έρθει, καλή ελευθεριά. Καλή λευτεριά. Αν αυτός... και δεν έκανες καλή επιλογή γλυκού που έφερες, παρόλα αυτά. Συγγνώμη, τι έφερε, κέικ. Τι, ναι, κέικ. Ρε φίλε, ένα κέικ το οποίο δεν κόβεται. Σοκολάτα, τι. Και πώς να βάλουμε το χέρι μας να κόψουμε, ρε φίλε, το κέικ. Δεν το σκέφτηκες αυτό. Σε λέει ολόκληρος λίμπερος, σε λέει. Κάτι θα έχει να. Εκεί μετά. Καλή λευτεριά, με το καλό να έρθει το τέταρτο. Παλικάρι μου. Γεια, yeah, γεια. Yeah. Παλικάρι μου. Λοιπόν, οπότε απαντά σωστά, πληκτρολογείς FM, αφήνεις κενό, γράφεις το ονοματεπώνυμό σου. Το σημείο, μία λέξη θέλουμε. Το σημείο στο οποίο πρέπει να κάνει πλαστική ο CR6,5. Έτσι. Και το αποστέλεις στο 54526. Χρέωση μηνύματος 1 ευρώ και 24 λεπτά. Συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και φόρου κινητής τηλεφωνίας. Μόλις τώρα ξεπαρθενιαστήκαμε SMS-ικά, όχι SMS-ικά, SMS-ικά, από τον λατρεμένο μας Θουβού, πιστό μηνυματία της Τρόικας, που λέει: κρίμα για τον τεράστιο Κάσπερ Σμάιχελ. Καλημέρα. It's coming home. Ο Σμάιχελ πάει home. Κρίμα, και εγώ στενόχωρα και ο Σμάιχελ. Ναι, μάρκαρε το Δημήτρη, το δικό μας. Μπράβο. Το άξιζε. Έτσι. Και ο μπαμπάς, ρε φίλε, πιο μικρός από το γιο δείχνει. Ναι. Τι πράγμα είναι αυτό. Σε τέλεια κατάσταση. Λες και είναι 35 χρονών. Ναι, και πολύ έβαλες. Μπράβο. Βασικά είναι σαν να παίζει. Ναι, ναι. Δηλαδή, αν μου τον έδινε φωτογραφία έτσι, μπορεί και να έλεγα ότι είναι, ας πούμε. Από τις μέρες δεν που έπαιζε. Δεν μου λες, το ξαναείπα. Από τις playing days. Για μένα δεν κάνει ο Σμάιχελ. Δεν θα έδαινε. Δεν είναι ο goalkeeper. Υπεύθυνος θεματοφυλάκων. Υψηλού επίπεδου, ο οποίος χρειάζομαι. Στη Λίβερπουλ. Φίλε, δεν θα έρχονταν ποτέ. Νόμιζα ότι μιλάς για τον Πέτερ στον ΠΑΟΚ. Να έρθει ως υπεύθυνος θεματοφυλάκων. Σου πάρε για τον Κάσπερ. Για τον Κάσπερ. Για τον Κάσπερ. Στην Λίβερπουλ. Ναι, όχι. Δεν θα έρχοντανε. Γιατί να έρθει. Με πολλά λεφτά. Να αφήσει το Λέστερ που είναι, ναι, από το Λονδίνο, ναι, μισή, ναι, ώρα, ναι, και να πάει στο Λίβερπουλ να μιζεριάζει.
Τι να πει. Και να φάει. Πάνα πάρει, ρε φίλε, Champions League, πάνα πάρει. Και να φάει τη μισμιζιά. Πάρε πρωτάθλημα πρώτα. Τα είπαμε πει αυτά. Του χρόνου θα σε δω. Θα σε παραδεχθώ να πάρει πρωτάθλημα. Αυτά. Θα σε παραδεχθώ. Δημήτρη. Φέρτε το Σμάιχελ. Δίνω λίγο τροφή. Δώσε. Στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Έκανε μεταγραφή ο ΠΑΟΚ. Άντε, ξύπνα. Και δίνω και στον, και στον κόσμο. Μεταγραφή ΠΑΟΚ, δώστε. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του Λαμπόμπα. Αστόστε. Για βόλεϊ μιλάμε. Άστο ρε φίλε, δεν έχεις καταντήσει. Ο δικέφαλος ανα... Δευτέρα γιατί, πρωί. Γιατί κατάδια. Λέω στον κόσμο ο κάθε Μαδάρα, μέρα ο ότι με τους ιωδότητες Ρομπατζόγλου μισή ανάσα ο Πούκι από τον ΠΑΟ. Κάθε μέρα το λέω και με βρίζουν. Χάθηκε, υπέγραψε στην Αγγλία, στην Όριτς. Πήγε Νόριτς ή ο Πούκι. Ναι. Δεν σε περιμένεις, αν δεν περιμένει. Ο δικέφαλος ανακοίνωσε την απόκτηση του Ιβάν Μάρκεζ. Ο Λαμπόμπα, εκρηκτικός χαρακτήρας. Από τρομερή σεζόν στην Πορτογαλία. Είναι κεντρικός. Έπαιζε στη Sporting Club de Portugal. Κάτσε, εθνικότητα παίζουν λίγο. Βενεζουελάνος. Σίγουρα να δω τη φωτογραφία λίγο φάτσα. Γυαλίζει το μάτι του, ρε. Ναι, είναι αυτός, αυτός είναι για την 4 βασικά. Να βαράει κανένα. Όχι, δεν είναι για την 4 θέση, είναι κεντρικός. Χέρια πόδια, για την 4 είναι. 2-0-5. Παίζει και διαγώνιος, Χρήστο. Και διαγώνιος παίζει. Χρήστο, ξέρεις τι γίνεται. Σου λέει πάρ' τους φυτίποτα στο βόλεϊ. Στο 81. Άστο. Δηλαδή 37 χρόνο είναι. Αφού στο άλλο σου λέει το καλό το άθλημα δεν έρχονται, πάρ' τους φυτίποτα στο βόλεϊ. Με 100.000. Ο Λαμπόμπα έχει συνυπάρξει και με τον Τζούριτς. Το λες και φίλε να τριχιάζω. Δες πώς έγινε. Τι παιχτάρα ρε φίλε. Δες πώς έγινε, να τρίχιασα. Δες πώς έγινε. Ρουμανία, Αργεντινή, Πορτογαλία. Έχει πάρει πρωταθλήματα στο Βέλγιο, αυτά. Ωραία, εντάξει. Καλύτερο σερβερ. Πότε έρχεται να πάνε οι υποδοχή. Ως κεντρικός έχει αναδεί καλύτερο σερβερ. Πω. Στο αεροδρόμιο. Τι ομάδα ρε, με κατσαρίς πάλι, ρε φίλε. Κάτσε, τι ύψος είπες. Κατσαρίς. 2-0. Γιατί δεν κατάλαβα. Ύψος 2-5 και να είναι καλά ο άλλος. Κάτσε, θα λέτε και θα κλαίτε. Εντάξει. Άμα φύγει. Ευτυχώς δεν φεύγει. Ωραία. Λοιπόν, δίνω τροφή στον κόσμο και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Πέρασα ένα από τα πιο όμορφα που σου κου και νιώθω τη βαθύτερη ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τον Θεό. Συγγνώμη από τον Θεό. Πιστεύω, όχι δεν πιστεύω, αλλά μου μπαίνει και εμένα, με πιάνει μερικές στιγμές μία μικρή αμφισβήτηση. Λέω, υπάρχει ρε παιδί μου πραγματικά. Ζητώ συγγνώμη. Θεέ, υπάρχεις. Όμορφος κόσμος χωρίς ήβυρες πλασμένος. Τι όμορφο που σου κου. Παρασκευή έκανα ό,τι ο Αντώνης Κασάνδρου, ο ακροατής ο Παοξής, που μου έστειλε μήνυμα το πρωί της Παρασκευής, λέει πρώτο ρεπό σήμερα θα πάω θερινό σινεμά και εγώ θερινό σινεμά πήγα και είδα ταινιάρα, το 10 ύποπτη για φόνο, να το δεις Χριστοκιώση, οπωσδήποτε, του Ζιλ Πακέ Μπρενέρ, Άγκαθα Κρίστη, μια τέλεια μεταφορά, καταπληκτική, πραγματικά αξίζει, με ατελείωτο κάστ ηθοποιών, 10 ύποπτη για φόνο. Δες το οπωσδήποτε. Τώρα, παραγωγή τώρα, Ηνωμένο Βασίλειο 2017, δεν είναι, 115 λεπτά. Θα χορτάσει η ψυχή σου, κανονικά. Με Max Irons, με Στέφανη Μαρτίνη, με Glenn Close θεά, με Gillian Anderson, με Christina Hendricks, με Terence Stubb, με Julian Sands, τι άλλα να σας πω ρε παιδιά, με Bobby Moore, με Alan Ball. Λοιπόν, πραγματικά υπέροχο που σου κου, χωρίς πλέον δίδυμο αδερφό της Κατερίνας Θάνου, Κατερίνα Θάνου με μουσια, έτσι, χωρίς ταμτάκο, με Βασίλη Μπακόπουλο πάρε τηλέφωνο να σου κάνω μαθήματα όχι δημοσιογραφίας, αλλά οπτικής αντίληψης, καλέ μου Βασίλη Μπακόπουλε, έλεος με την διαφήμιση, έλεος με τον ταμτάκο, ντέτε καλά να μας τον περάσετε και ως ηθικό, που τον πάει τον άλλον κλωτσοπατινάδα και επειδή αντιλαμβάνεται τι γυφτιά κάνει, μετά και καλά τον στηρίζει. Ρε Μπακόπουλε, πλάκα μας κάνεις, δεν βλέπουμε. Τον πάει τον άλλον τσουβαλά το σηκωτό. Και επειδή αντιλαμβάνεται ότι ο άλλος πραγματικά έχει τραυματιστεί και υποφέρει ο άνθρωπος και τον κράζει και ο κόσμος, το γυρίζει. Έλεος. Με τον κάθε δύο δεύτερα κοιτάζω γιγαντοοθόνη και όταν με κοιτάζει γιγαντοοθόνη με δείχνει, λέω, βάμος. Τόσο αστείος είσαι. Τόσο αστείος είσαι. Και στα φάουλ ποζάρεις μία ώρα και μου τραβάς τα παντελονάκια πάνω στα μπούτια, στους προσαγωγούς. Ταμτάκο. Ταμτάκο. Καλά, για τον άλλο δεν σου θέλω να σχολιάσω, για την κατάθλιψη. Που πρώτη φορά βλέπω Ουρουγουάη, Δημήτρη, να μην πέφτει κάτω ούτε μισός για 10 δεύτερα. Ούτε μισός για 10 δεύτερα. Που αν ήταν, ας πούμε, παίκτες του Ηρακλή ή του ΠΑΟΚ,
θα ξαπλώνανε από 30 λεπτά ο καθένας, ούτε μισό δευτερόλεπτο ο καθένας, σου δίνει 4 και θες κι άλλα. Βρε Θέμη Αδαμαντίδη παππού, Θέμη Αδαμαντίδη παππού, μεγάλη προπονητική απάτη, ζητάς κι άλλα πάνω από τα 4 και σου κρατάει 5. 5 και δεν τρέπεσαι λιγάκι? Και σηκώνεται από ο άλλος ο τραγικός που έπαιζε στη Sporting, ο κοντός, ο ταμτάκος με το μαλλί, με τις αντάβιες, που τον έχεις βοηθό. Δεν τρέπεστε λιγάκι εσείς? Μπράβο ρε Ουραγουάι, μπράβο ρε Ουραγουάι, μπράβο ρε Παλουκάρια, μπράβο. Και εσύ ρε Ζεράρ Πικέ, μπράβο ρε, καλά του ξηγέσαι. Το κατάλαβε και ο Τσορμπατζόγλου, ότι του τρυπά συνέχεια με τα χέρια πάνω ψηλά τα αριστερά. Αν το έκανε αυτό ο Μαλεζάς. Καταλογή, πρόθεση. Αν το έκανε ο Μαλεζάς. Τεράστιο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Να σου διαβάσω το μήνυμα. Στημένος. Τεράστιο Παναγιώτης Παπαδόπουλος. Είναι μηνύσιμο αυτό. Αν το έκανε στόπερ του ΠΑΟΚ αυτό. Δεύτερη φορά σε 8 μέρες. Τι θα έλεγες? Δεύτερη φορά. Τι θα έλεγαν οι φίλοι? Μια Αυστραλία. Το ίδιο ακριβώς. Παίρνει φόρο για να επιδείξει ψηλά. Και... Πλάκα ρε μου κάνεις. Πλάκα με κάνεις, δε Δημήτρη. Είσαι εγώ για ξύπνιο άνθρωπο. Ειλικρινά, Χρήστο, να είσαι καλά πάλι, μου ευχαριστώ πάρα πολύ. Τον Τρίπιο τον Πικέ ακόμα δεν τον έχουν πάρει χαμπάρι. Μία με το Μαρόκο, συγγνώμη. Μία με το Μαρόκο. Κάνει σκαριά για κόκκινη. Στο πρώτο 20 λεπτό. Για να του κρεμάσει. Με Αυστραλία πάνε για το Μαρόκο τη σκαριά. Α, λόγω Καταλωνία. Ναι, αλλά χαρίζεται το κοράκι. Δεύτερη σήμερα που απλώνει σε ρούχλα και διαμαρτύρεται κιόλα για να σιγουρέψει την κάρτα και τα χαϊβάνια τον έχουν ενδεκάδα. Ετοιμάσου να την ξανακάνει. Δύσκολα. Στημένος. Τώρα μην πω, βαρύ είναι. Από την Εθνική Καταλωνίας. Εσύ βλέπεις τι κάνει συνέχεια. Περίμενε, έχει ξανασηκώσει χέρι. Μπορεί και με το Μαρόκο. Και απλά δεν το πέναλτι γιατί το βάλε τότε? Αφού ήταν στημένος. Καλά, το πέναλτι δεν το κάνει. Γιατί, λάθος. Γιατί ήξερε και αν το βάλει. Μπορεί να το πιάσει ο άλλος. Μπορεί να θέλω εγώ να εκτελέσω στον Χρήστο ένα πέναλτι. Αυτό είναι σοβαρό θέμα. Και απλά να το πιάσει, και να το πιάσει ο Χρήστος. Εντάξει. Έχουμε πάρα πολύ ψωμί. Τελειώνει, τελείωσε η διαφήμιση. Για το Μέση δεν μας είπε τίποτα. Είπα. Αποκλείστηκε. Τέλος. Ο δίδυμος αδερφός, η Καταρίνα Θάνου με μουσια. Και κάτσε, καθίστε και γράψτε άρθρα στο Sport DNA και στον Καζέτα. Νεόκοποι δημοσιογράφοι. Που τι επιχείρημα φέρνει νεαρό συνάδελφό σου. Τώρα που το διάβαζα πριν 4 μέρες και πέταμε στα γέλια. Τότε λέει βλέπαμε προημιτελικούς με 4 και 5 γκολ. Τώρα αποκλείεται να γίνει. Φάση το 16 μετά και 5. Πάρε το 4-3. Με Αργεντινή μέσα. Πάρε το 4-3 με Αργεντινή μέσα. Ναι, ρε δημοσιογράφε. Ωραίο επιχείρημα μας έφερες. Βρεάν ο άνθρωπος είναι παικταράς. Χθες ο Μόντριτς, που εγώ ήμουνα φόλα Δανία, ο σουδέτερος Γιώργο Χαϊκάλη, εγώ Δανία ήθελα να περάσει. Όχι αυτούς. Τέλος πάντων, τι να πω για τον Μόντριτς. Έχει φτύσει και το γάλα της μάνας του ο άνθρωπος. Άσε μας τώρα με τον Μέση που τα συστήματα και έχουμε 2018 δεν μπορεί να φανεί. Άσε. Ας πάρει την μπάλα να φανεί. Να μαζέψει κλωτσιές, να κερδίσει κάρτες. Να τραβήξει παίκτες πάνω του. Άσε. Άσε μας ότι ο άλλος έπαιζε το 86. Το 86 έπαιζε με 9 πατάτες. Ένα μπουρουσάγκα είχε και έναν ακόμη πίσω. Κανίγια. Όχι το 86 λέω. Α. Το 86 το 90 ναι. Ο Βαλντάνο. Και Βαλντάνο, αυτούς. Αυτοί ήτανε. Οι άλλοι όλοι δεν κάνανε για τον Ηρακλή του 86. Για τον Ηρακλή του 86 δεν κάνανε. Κατηγιστικός Μάριος ο Σλαμάς. Οι άλλοι. Δεν σταματιέται. Τον υμνείτε. Το μάθαμε τώρα. Έχουμε 2018 και ο Πέλκας παίρνει την μπάλα. Τι να πω το παλικάρι. Πεχτάρα. 2018 έχουμε. Πεχτάρα. Εντάξει. Πεκτάρα θα ελπίσω να γίνει. Μακάρι να γίνει το παιδί. Ο άλλος γράφει δεν έχει δεκάρι ο ΠΑΟΚ. Μακάρι να γίνει. Ποιος είναι ο άσχετος? Ποιος είναι αυτός ο άσχετος? Τι θα διαβάσει. Που το έγραψε. Μπράβο του. Ποιος είναι αυτός? Να το πω μπράβο. Ο Πέλκας τι είναι? Βρε, έχει υποτυπωδώσει και ο Ελκαντορί τι είναι. Και ο Ηρακλής έχει τον Παναγούδη. Ο Μπίσεβαρ τι είναι? Μπίσεβαρ, ναι. Συμφωνώ. Μήπως θέλει να πει δεκάρι για να πα ομίλου Champions League. Δεκάρι ρε φίλε. Τρία έχει. Που δεν χωράει να παίξουν μαζί. Να κάνουν έναν σούπερ παίκτη. Όλοι σούπερ είναι. Όλοι και οι τρεις παιχταράδες. Κατάλαβα τα. Χρήστο, μη φύγεις. Πες μου καλύτερο δεκάρι στην Ελλάδα. Μη φύγεις από δίπλα μας. Πες μου καλύτερο στην Ελλάδα. Από τον Μπέλκα, τον Μπίσεβα και τον Ελκαντουρί. Αυτό τώρα είναι κριτήριο. Εσύ ναι, πού παίζουμε στην Τουρκία, στην Ελλάδα παίζουμε. Όχι, θες για να μπει ο Μίλου Σάπιον ότι θες κάτι παραπάνω. Στην Ελλάδα, ρε φίλε, αυτού είναι ανταγωνιστές. Να σου πω και να κλείσουμε. Βραζιλιάνο. Βραζιλιάνο. Ναι.
Και βραζιλιάνο. Τάι, Ηρακλή. Τάι, Ηρακλή. Ακούτε Λίμπερο και ακούτε Τρόικα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλό μήνα να έχουμε. Μην ανησυχείτε, επιστρέφει ο ΠΑΟΚ, έρχεται ξανά το καλοκαίρι στη χώρα μας. Μην ανησυχείτε, έλειψε μια εβδομάδα ο ΠΑΟΚ, κοντέψατε να βάλετε τα μπουφάν. Τα βάλατε, τα βάλατε. Καλά που βλέπαμε Ρωσία Μουντιάλ και καταλάβαμε λίγο καλοκαίρι. Ευτυχώς, να είναι καλά οι Ρώσοι άνθρωποι. Λες τι χρώμα έχω. Να είναι καλά οι Ρώσοι. Ας προπονήσεις είναι. Δες εδώ. Σύντροφοι, και σε εσάς εννοείται, το είπαμε έτσι. Να είστε καλά. Χριστό, λίγο μια ερώτηση για την Ισπανία, λίγο ρε φίλε. Πού την έβαλες, πού την έκρυψες, με ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης. Δημήτρη, ετοίμασε Media Mart. Θες να την πεις εσύ, να την πω εγώ, γιατί είναι... Λοιπόν, με ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης, λέει, ξέρεις τι έχασες το βράδυ της, του Σαββάτου. Εγώ το βράδυ είδα το μάτς, το Σάββατο, την Ουρουγουάη. Παντρεύτηκε ο Κυρκύρ. Αυτό έχασες. Βίων ανθόσπαρτων στον Κυρκύρ. Και στην Πόπη. Κυριάκο και Πόπη, να είστε καλά, ευτυχισμένοι και καλούς απογόνους. Έτσι. Κάνε ένα σχολιασμό. Παρά το ότι κάποια εδώ πέρα κοπέλα χαρακτήρισε την εμφάνισή σου φλόρικη στο γάμο, πάρα πολύ ωραίος, πολύ σικάτος. Κάνε ένα σχόλιο. Είναι και οι δύο φτού φτού φτού. Διαχρονική, κουκλιά, κουκλιά. Διαχρονική κλασική γοητεία και ομορφιά. Ολόψυχα στα παιδιά να είναι καλά και ευτυχισμένα και καλούς απογόνους. Μπράβο. Α, η άλλη είναι άσχετη έξω, ρε. Όπου η άλλη είναι άσχετη, ειλικρινά, εγώ το παιδί λέω. Αφού παντρεύτηκε και ο Κυρκύρ, ποιος μένει τώρα, Μάρια? Ο Κυρκόλ. Ο Κυρκόλκας. Αλλά αυτό που μου είπε με τη Γερμανία, που μου είπες, άστο. Σου μιλώ σοβαρά ότι δεν το πίστευα αν το έλεγε οποιοσδήποτε άλλος, ειλικρινά. Το λες εσύ που σε θεωρώ λίρα 100. Και 200. Μου λέει ο Κιώσης, το Σάββατο, ενώ εσύ λέει χτυπιώσουν και υδροκοπούσες στους Dead Kennedys, καλησπερίζω όλα τα παιδιά που μου μίλησαν στους Dead Kennedys. Ειδικά τον Κώστα, τον Βεριώτη, που είναι ΠΑΟΚ και ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Ολλανδία, στην Ουτρέχτη, και το σκέφτεται να γυρίσει πίσω, να πάρει αυτό στην αντίθετη κατεύθυνση. Κώστα, δεν έχω λόγια και η αγκαλιά σου την κρατάω ακόμη. Μπράβο, να είστε καλά και όλα τα παιδιά. Παριανοί, ΠΑΟΚτσίδες, Ολυμπιακοί που μιλήσαμε, να είστε καλά ρε παιδιά. Χαμός έγινε στους Κένεντις και το χάρηκα με την ψυχή μου κι εγώ. Μου λέει ο Κιώσης, έχασες Νίκο Αναστόπουλο καλεσμένο στο στούντιο της ΕΡΤ, ο οποίος φυσικά έλεγε την Ουρουγουάη όπως πρέπει να λέγεται, δηλαδή Ουραγουάη. Και μου λέει, την είπε 60 φορές, δεν την είπε μία φορά Ουρουγουάη. Και λέει ο Κιώσης, φανταστικό, το ζήλεψα, θα ήθελα να το έχω πει εγώ, το είπε ο DJ Κίος. Λέει, σε κάθε Μουντιάλ προφανώς στην ΕΡΤ το έχουν σε κακό να μην φέρουν κάποιον που να λέει την Ουρουγουάη μόνο Ουραγουάη. Σε άπτεστα περαιώτικα, όπως λέει και ο Αντώνης ο Πανούτσος. Έγραψε προθέσει κειμένο που το διάβασα. Είναι Ουραγουάη. Στα περαιώτικα τα σωστά, έτσι λέγεται. Λοιπόν, είμαστε λυπημένοι. Γιατί θέλαμε να δώσουμε τεράστια χαρά στους Πορτογάλους. Δοκιμάσαμε τα πάντα, αλλά δεν μπορούσαμε. Μετά... Τα πάντα τι! Σταμάτα ρε, να μιλήσει ο άνθρωπος. Εκτός από ποδόσφαιρο. Μετά το τέλος του. Γιατί ρε, έκαναν, τον προσπάθησαν. Οι άλλοι είναι πολύ καλή άμυνα. Οι άλλοι φίλε θα το σηκώσουν. Γράψτε το σήμερα. Έχουν τρομακτική άμυνα. Μακάρι, αν δεν το σηκώσω εγώ, να το σηκώσουν αυτοί. Μακάρι. Μετά το τέλος του παιχνιδιού υπήρχαν παίχτες που δεν μπορούσαν να σταματήσουν να κλαίνε. Αισθανθήκαμε την υποστήριξη των φιλάθλων. Είδαμε όλες τις εικόνες. Ποιο φιλά? Πάντα αισθανόμαστε. Καμία κατοσταριά ήταν. 30 Πορτογάλοι! Πάντα αισθανόμαστε αυτή την απίστευτη αγάπη που έχουν οι φίλαθλοι για εμάς. Δήλωσε ο Πορτογάλος ομοσπονδιακός προπονητής μέχρι και σήμερα, Φερνάντο Σάντος. Ο κάτι σαν προπονητής. Ο κάτι σαν προπονητής. Ο Θέμης Αδαμαντίδης Παππούς. Χρήστο! Θα παραδεχθείς τώρα όμως. Τους έμαθα απ' έξω. 10 άτομα όλοι και όλοι. Το ζευγάρωμα με την Ουρουγουάη ήταν άδικο. Δεν έπρεπε να βγει δεύτερη Πορτογαλία. Το πέναλτι με το Ιράν. Ήταν το χειρότερο που έχει δοθεί φέτος στο Μουντιάλ. Και μετά από ΒΑΡ, το πέναλτι με το Ιράν, το αστείο, έχοντας πλάτη ο αμυντικός από τους 50 πόντους, δεν υπάρχει. Έπρεπε να βγει πρώτη Πορτογαλία και να παίξει με τη Ρωσία. Ρε Δημήτρη, συνεχώς, εγώ σε είχα σε πολύ μεγάλη εκτίμηση. Από τη μέρα που είμαι δίπλα σου, πέφτει συνεχώς το εκτιμισόμετρό μου, ειλικρινά. Κάποια στιγμή θα πάσει στο μείον 3. Ακόμα, ρε, σήμερα, εντάξει. Δηλαδή. Για να ξαναλεβεί η εκτίμηση, ε. Ρε εσύ, τι, ήθελες με τη Ρωσία να παίξεις? Ναι, βέβαια. Τρία θα είχαν στο 90 λεπτό. Ποιος, ρε? Πορτογαλία, Ρωσία. Με ποιον, ρε? Πορτογαλία, Ρωσία. Ναι, με ποιον. Οι Ισπανοί έτσι λέγανε, με ποιον.
Με ποιον. Και το έβαλε ο παλίκαρο. Ο Αρτέμ, ο Τζιούμπα. Δεν χάσανε. Μπράβο ρε περήφανη Ρωσία. Μπράβο ρε περήφανη δεν Ρωσία. Δεν έχει Ρωσία κάτι ιδιαίτερο. Δεν έχει, εντάξει. Το ξέρω ότι δεν έχει τίποτα. Εντάξει, το ξέρω. Αλλά μπράβο. Μπράβο. Το πάρω στα παιδιά. Μπράβο ρε Ιγκόρ. Μπράβο ρε Ιγκόρ. Που έμεινε. Σε περίμενα πολύ πολύ πιο πάνω να πα. Χθε συγκρούστηκαν οι δύο από του τρει goalkeepers που ήθελε τότε στη United ο Σερ Άλεξ Φέργκισον. Ήθελε Νόιερ. Ήθελε μετά δεύτερη επιλογή Ντεχέα και τρίτη η Ακινφέεφ. Και ευτυχώς πήραμε τον Ντεχέα. Καμία σχέση. Λοιπόν, έχουμε διαγωνισμό ο οποίος τρέχει, αγαπητέ ή αγαπητή 966, ήρθε μόνο 54-526. Αν το κάνεις εξεπίτηδες, δεν το γνωρίζω. Ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου από τα Opticon Express. Δεν κάνω πλάκα. Σοβαρά απαντάς FM και NO, το ονοματεπώνυμό σου. Ποιο σημείο βοηθάμε του προσώπου του Κριστιάνου Ρουνάλντου. Θέλει πλαστική. Αφού είναι τόσο νάρκισος, είναι και ταμτάκος και νάρκισος, το βοηθάμε. Κάνει μπαμ. Ποιο σημείο στο πρόσωπο του Κριστιάνου Ρουνάλντου θέλει πλαστική. Το πηγούνι του. Μία λεξούλα. Μία λεξούλα. Γράψτε όπως θέλει στο 54-526. Νομίζω ότι ο Χρήστος και όσοι είναι έτοιμος για το επόμενο στύπημα. Τώρα. Μου λες, βοήθησε με λιγάκι. Μπράβο, Στέλιο. Μπράβο, μπήκες. Πρώτη σωστή απάντηση. 534. Εκεί λέει θέλει πλαστική, λέει ο Στέλιος. Γιατί? Και μπαίνει στην. Εδώ, άστο, το βάλαμε το μίδα. Θα σου πω μετά. Γιατί? Θα σου παρατέρω. Γιατί. Είναι. Άστο, μην. Στέλιο, αν είσαι ο μοναδικός, εννοείται εσύ είσαι ο νικητής. Αν όχι, υπάρχουν έστω ακόμη ένας, θα γίνει η κλήρωση. Οκ. Okay. Στις 12 παρά ένα πρώτο λεπτό. Πολύ εύκολο νομίζω. Βοήθησα ειδικά με το πρόσωπο που είπα. Κάνει μπαμ ότι στο πρόσωπο σε ένα σημείο θέλει πλαστική. Χρήμα έχει, ας τα δώσει εκεί. Κάθε δύο δευτερόλεπτα κοιτάει την γιαντοθόνη, αν τον δείχνει. Και αν τον δείχνει, κάνει καμία αποζεριά, λέει η Βάμος τέτοια. Ρε Ρουνάλντου, για πες μας λίγο, ρε, ήθελα να ξέρω. Τι φλογερό λογίδριο τους έβγαλες, ρε φίλε, στο ξεκίνημα του δευτέρου μέρους. Εκεί μπροστά στην κάμερα. Επειδή το έκανε ο Μέση γι' αυτό. Ναι, στην έξοδο της Φυσούνας. Επειδή το έκανε ο Μέση την προηγούμενη, ναι, το έκανε γι' αυτός. Ναι. Τι λογίδριο τους έβγαλες και τους ενέπνευσες, δεν ήθελα να το ακούσω. Παρ' όλα αυτά πρέπει να παραδεχθείς ότι από τους superstar του Μουντιάλ είναι ο μόνος που τράβηξε την ομάδα του. Είναι ο Νεϊμάρ σκοντάφτει και τρακάρει συνέχεια με τους άλλους. Είναι διαφήμιση. Είναι πολύ χειρότερος ο Νεϊμάρ σε αυτή την ποζεριά που λες από τον Ρονάλντο. Μαζί σου. Τραγικός. Γελάει η κοινωνία όλη. Ο Μέση είναι για λύπηση. Δεν υπάρχει. Ο Μέση δεν υπάρχει. Ο Μέση είναι για λύπηση. Και ο Ρονάλντο του Superstar είναι ο μόνος που το παλεύει και εντός γηπέδου. Το παραδεχθείς. Να σου κάνω μια ερώτηση. Στο 86ο λεπτό, εκεί που κόβει ο Μέση, έρχεται διαγώνια και πλασάρει. Μεγάλη ευκαιρία. Πλασάρει με το δεξί για να μειώσει. Η μπάλα φτάνει τζούφια στα χέρια του Γιωρί. Άδειο ρε φίλε. Αν δεν ήταν με την Μπαρσελόνα, αυτό που θα ήταν. Ήταν γκολ ναι ή όχι. Τέλος. Δεν τον θέλει. Δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος. Δεν μπορεί να του σηκώσει το βάρος. Εντάξει. Όλη η κοινωνία, όλο του Πουσουκού μιλάει φυσικά, όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης για τον Λάζαρο Παπαδόπουλο. Αυτός είναι ο σούπερ ήρωας της ημέρας. Το μέλλον διαγράφεται μπροστά του λαμπρό. Ο Λάζαρος Παπαδόπουλος, ιδιαίτερα μαυρισμένος, μαγική εμφάνιση εναντίον της Αργεντινής. Ο Μάρκος Ρόχο ακόμη τρέχει να τον πιάσει, τον Λάζαρο τον Παπαδόπουλο. Και δεν μπορεί. Ο Λάζαρος, φίλε. Εμπαπέ, ο Λάζαρος. Δες τον. Ο Λάζαρος μετά από ένα μήνα μπάνια. Εντάξει. Το είχα βάλει, το βάλα και με σένα κουίζω εδώ πέρα. Εδώ ήσουν μπροστά και εσύ ήσουν. Φίλε, σε παρακαλώ, γνώρισε μου τη Βιργίνια. Από το Survivor, σε παρακαλώ. Θα σου δώσω ό,τι θες. Φίλε, τίποτα δεν. Εντάξει, ναι, αλλά. Χρήστο. Από εκεί, από τι. Τίποτα ρε, εσύ. Πιάνει εδώ και λέει. Τίποτα. Α, πιο μεγάλο, εντάξει. Ναι, οι άντρες έχουν. Είναι τη μόδα αυτό, ρε, εσύ τώρα. Ό,τι δεν είναι. Άντρες με βυζιά και γυναίκες που πινελόπι πλάκα. Κοίταξε, ναι. Η είδηση ημέρα είναι βέβαια ότι ο LeBron James υπογράφει στους Lakers. Εντάξει. 4 χρόνια 154 εκατομμύρια δολάρια. Σε ευρώ μου το κάνεις, γιατί δεν έχω επαφή λίγο. 130, ξέρω εγώ, 140. Ευρώ. Ναι. Θα πάρει μόνο αυτός. Ποιο άλλος. Μήπως και ο μάνατζερ. Ποιος είναι ο Κουτσολιάκος. για πόσα χρόνια, για 4, ναι. Είναι η ηλικία τώρα, πόσο είναι ο LeBron. Πόσο είναι ο LeBron, ναι. Πήγε εκεί που πρέπει, έτσι, στην ποζεριά. Εντάξει, στο LA. Στο LA. Πόσο είναι, γιατί είχε ακουστεί κάποια στιγμή κάτι να πάει στην κατάθλιψη. Στη Liverpool του NBA και δεν θα το λιποθυμούσα να πήγαινε στο Celtics. Φτυχώς. Είναι μια ομάδα μόνος, έτσι. Ναι, εντάξει.
Και πήγε φυσικά στην Ποζαριακή και που ταιριάζει. Στο Cleveland τώρα δεν γίνε φανέλες, δεν το ξεφωνίζουνε. 34. Και υπέγραψε για 4 χρόνια. Μπράβο. Ευχαριστώ το Βόρειο-Ανατολικό Οχάιο για τις 4 καταπληκτικές σεζόν. Αυτό θα είναι για πάντα το σπίτι μου. Έγραψε ο King James φεύγοντας. Για το Cleveland, και το Οχάιο. Ναι, ναι, εντάξει. Cleveland Rocks. Γύρισε, το πήρε όπως δεσμεύτηκε και πάει τώρα στους Lakers. Okay. Πώς τη λέει το τέτοιο φωτογραφία? Thank you Northeast, Ohio for an incredible four seasons. This will always be home. Ναι. Εξήγησέ μας τώρα, Μάριο, το κρίσιμο θέμα. Ναι. Γιατί εμείς πανηγυρίζουμε που χάσαμε από το Βέλγιο. Εξήγησέ μου. Μας πιάσανε πάλι κότσους. Ναι, όχι, καθόλου. Όχι, καθόλου. Μόνο μία ερώτηση για να μην κάνετε τα χθεσινά και απαντώ στο πολύ, στο φανταστικό ερώτημα του Δημήτρη που δεν ήταν εδώ πέρα και θέλω να το συζητήσουμε. Λοιπόν, Τζιάννι Ινφαντίνο, πρόεδρος της FIFA, ναι, εψέ λίγο πριν την ανακτήρια σέντρα στο Λουζνίκι, στο Ισπανία-Ρωσία, στα δεξιά του έχει τον βασιλέα Φίλιππο της, ναι, Ισπανίας. Στα αριστερά του, ναι, έχει τον Ρώσο πρωθυπουργό Μετβέντεφ. Πώς είναι στο μικρό Μετβέντεφ, χρήσω συγγνώμη τον άνθρωπο, δεν είναι. Σεργέι. Πολύ πιθανό, ναι. Ιβάν. Τον Μετβέντεφ, τέλος πάντων. Στα αριστερά του Μετβέντεφ είναι η σύζυγός του. Η λευκοφορεμένη, κατάξανθη. Συμπαθέστατη. Γλυκύτατη, πάρα πολύ ωραία γυναίκα. Ναι. Τη κρατάει το χέρι. Μόνο ο Γκαγκάτς κατάφερε και υπήρχε στον πρωθυπουργού και έδειχνε η κάμερα αυτόν. Μόνο ο μεγάλος Βασίλης Γκαγκάτς. Τον Καραμαλή, στον αγνοούσε. Ρε Καραμαλή. Καμπάρι δεν πήρε. Και πού τον Καραμαλή αυτό τον αδικεί, έτσι. Σε ποδόσφαιρο. Σε πολιτική είναι καμία σχέση ο άνθρωπος. Στο ποδόσφαιρο όμως. Όχι, ρε. Το έχει με το ποδόσφαιρο ο Καραμαλής. Είναι καλός. Όχι απλά νιώθει, νιώθει. Περίμενε, εδώ πέρα μαζί δεν το βάλαμε ερώτηση. Ποια βραδιά, εγώ το είπα τότε. Μην γίνουν εκλογές. Τζάμπα θα γίνουν. Που βγήκε 13 μέρες πριν τις εκλογές. Στο Μέγκα, σε Champions League. Καρπετόπουλο Πανούτσο. Στο Κολέγιο Αθηνών. Ναι, ναι. Και κάνει αναλύσεις. Μου είχε έρθει μασέλα εδώ. Που τον βάλανε. Βάζελος. Φόλα. Ναι, ναι, εννοείται. Που τον βάλανε όλη μέρα. Σινεμά και ποδόσφαιρο. Σινεμά και ποδόσφαιρο. Ο πρωθυπουργός που έφευγε από το γραφείο πιο νωρίς από όλους. Ναι. Περνούσε. Τεμπέλης. Περνούσε τα διόδια της Ραφίνας 2 η ώρα. Σκέψου. Και δουλειές, εντάξει. Το μεσημέρι. Σκέψου που είναι η Ραφίνα. Σκέψου. Μα και να γυρνάς. Σκέψου. Από το κέντρο να γυρνάς στη Ραφίνα. Για να είσαι στα διόδια 2 η ώρα. Και δίδυμα αυτά, πάει σχολείο αυτά. Το λέγανε οι υπόλοιποι. Δεν καλά κάνει ο πρώτος, το λατρεύω. Και σεβασμό στον Καραμαλή. Δεν σχολιάζω καν τον Κώστα Καραμαλή. Και κάνει, τον βάζουν να κάνει ανάλυση Ραούλ. Φανίστε Ρόι. Και Ανρί. Ανρί. Το θυμάμαι. Και έναν ακόμη. Και Ινζάκη, νομίζω. Που ήταν τότε. Είπε για Ανρί. Και λέω, όχι τώρα, θα μας φορτώσει. Λέω, κλισέ και στερεότυπα. Όχι γραμμένα πουθενά. Χωρίς να κοιτάει. Λέει για τον καθένα. Ναι. Τουκ, 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 τουκ. Έχω πάθει σοκ. Ούτε μισό κλισέ. Ούτε ένα δημοσιογραφικό, ναι, στερεότυπο. Ναι, ναι, ναι. Δηλαδή, μου έφυγε η ψυχή. Ερώτηση. Πάει ο Τζιάννι Ινφαντίνο να κάνει σειροφύλημα. Κάνει μπαμ. Είναι έτοιμος να κάνει σειροφύλημα. Στη σύζυγο του Μετβέτεφ. Oh. Και πατάει φρένο. Δεν κάνει τελικά. Για ποιον λόγο? FM κενό. Στην SMR μηνυματάκι αποστολή στο 54-526. Για ποιο λόγο? Κάνει μπαμ. Δηλαδή έχει. Παιδί μου, δείτε το. Είναι ολοφάνερο. Και πατάει φρένο. Λοιπόν, τώρα. Τι ερώτηση έβαλε ο τέτοιος? Κόκκινη πλατεία σουβλάκι. Θέμα στο SDNA για ένα σουβλατζίδικο στην κόκκινη πλατεία. Λέει πίτα. Το οποίο το γράφει σαν να γράφει πιάτα. Πιάτα και σουβλάκι. Πίτα και σουβλάκι. Κάπως έτσι. Και το, στα Ρώσια, αυτή είναι με υψηλόν. Ναι, ναι. Ξεσάρωσαν οι Ρώσοι, Βγήκαν στους δρόμους χθες. Εντάξει, ρε, λογικό είναι. Και παραδέχτηκαν ότι εμείς πήγαμε να κλέψουμε το μάτς γιατί δεν μπορούσαμε να κάτι άλλο με τους Ισπανούς. Ωραία, τι να κάνεις. Παραδέχτηκαν. Τι να κάνεις, φίλε. Εντάξει. Ωραία. Και εξήγησέ μας τώρα ή με το που έρθουμε γιατί πανηγυρίζουμε εμείς οι Άγγλοι. Γιατί το σε εισαγωγικά. Επειδή μας έψησε σε εσάν. Ναι, σε εισαγωγικά. Ναι, σε εισαγωγικά δύσκολο μάτς είναι το αυριανό. Που για μένα δεν πρέπει να είναι δύσκολο. Φίλε, στο ποδόσφαιρο κοιτάς πάντα το επόμενο παιχνίδι. Κλεισέ, ναι, μεν, ναι, αλλά κοιτάς πάντα το επόμενο παιχνίδι. Εμείς κοιτάμε το μεθεπόμενο. Θα σου πω τι έκανε αυτός. Σου λέει, αν είναι να αποκλεισούμε την Κολομβία, τότε χαλάλι μας δεν είμαστε για πουθενά. Έτσι είναι, άμα είναι να φωνάξουμε την Ελλάδα να πάει, ας πάει η Ελλάδα. Πού θα έπαιζε, πού θα έπαιζε. Θα έπαιζε με την Ιαπωνία, ναι, και μετά. Και μετά είχε τον όμιλο, φίλε, με Βραζιλίες και με τέτοια. Άστο. Με Βραζιλία ή Βέλγιο. Όχι, Βραζιλία. Βραζιλία, Γαλλία και τέτοια. Ήταν πολύ μανίκη. Τώρα, φίλε, πάει χαβαλέ στους 4.
Τι είχατε πει, δεν υπάρχει χαβαλέ. Δεν κατάλαβε τι θέλω να πω. Εντάξει, όλα δύσκολα. Ρε φίλε, τότε να μην πήγαινε καθόλου. Ας πάει η Ελλάδα. Ας πει συγγνώμη, αποχωρούμε εμείς. Ποτέ το ποδόσφαιρο δεν έχει δικαιώσει τέτοιες τακτικές. Ποτέ. Ναι, αυτός που τρώει κεφαλιά μετά. Και θα τη φάραν την Κολομβία, έτσι είναι, το βλέπω μπροστά μου. Παναγιώτη, πανηγύριζε. Ήρθε εδώ πέρα την άλλη μέρα. Τι θα πανηγύριζε. Δεν είναι. Στο τέτατε του Ράσφορντ, προσευχόμαστε να μην το βάλει. Εντάξει, πώς φαίνεται ότι ο Ράσφορντ δεν το θέλει. Δεν θέλει να το βάλει. Δεν είναι ότι βγάζει κόρνερ με τα ακροδάχτυλα ο Πρεντόμ. Όχι Πρεντόμ, πώς λέγεται. Ο Κουρτουά. Ο Κουρτουά, ναι, ο Τιμπό Κουρτουά. Αν ήθελε, θα έκανε πολύ απλά. Δρίπλα κλειστή αριστερά, στα δεξιά του goalkeeper. Και το είχε βάλει τέλος. Το κάνει αυτό ο Ράσφορντ συνέχεια. Αυτή τη στιγμή ο Χάρι Κέιν, έχοντας παίξει 150 λεπτά, έχει βάλει 5 γκολ. 5 γκολ. Πρέπει να πληρωθεί το στοίχημα αυτό, έτσι. Βέβαια, ναι. Από τώρα έχουμε παίξει μόνο 150 λεπτά μπάλας. Ναι. Μας έβγαλαν, κύριοι. Εγώ περίμενα να τον βάλει τελευταίο τέταρτο. Σιγά να τον έβαζε. Αλλά λέω εντάξει, είναι μετά. Μην κάνει καμία ζημιά. Ναι, ναι. Γιατί είναι και fair play, δεν είναι. Ο Κέιν, τίποτα. Μπράβο. Ένα γκολάκι θέλουμε ακόμα. Ένα γκολάκι. Δύο έτσι. Θέλουμε. Ποιος μας φοβίζει τώρα. Για σιγουριά, ναι. Ο Εμπαπέ. Εμπαπέ και Λουκακού. Ο Εμπαπέ, ρε φίλε, έχει πολλούς συμπαίχτες για να το. Έχει τρία ο Εμπαπέ, έτσι. Ο Γκρισμάν, δύο. Δεν είναι σκόρε, δεν είναι ο Εμπαπέ. Αν προχωρήσουν, αυτή είναι επικίνδυνο. Έχει ρέντα όμως τώρα. Έχει ρέντα και είναι επικίνδυνος. Ο Λάζαρος ο Παπαδόπουλος. Είναι επικίνδυνος. Παίζει Γαλλία, Ουρουγουάη. Πού, δεν βγω ούτε μισό γκολ θα βάλουν. Ο Καβάνη τελικά είναι θλάμα, είναι θλάση. Είπε κάτι θεϊκό ο Νίκος Αναστόπουλος, ε. Πάλι. Είπε κάτι θεϊκό ο Νίκος Αναστόπουλος. Στην Ουρουγουάη έχουν κάτι μάγους εκεί. Στην Ουραγουάη. Τα κάνουν, λέει, αυτά. Τα ξεπερνάνε σε τρεις μερούλες. Άντε να δω, ρε Νικολό. Να δω αν δικαιωθείς. Ορίστε. Δεν παίζει ο Μαρσέλο, ναι. Ο Μαρσέλο, ναι. Τι, ο Μαρσέλο, τι. Ο Βραζιλιανός. Χτύπησε. Προχθές, δε, στο 16 λεπτό. Ναι. Στο 16, 17, ναι. 18, κάπου εκεί, ναι. Ναι. Λοιπόν, σε ποιο σημείο στο πρόσωπο του Κριστιάνου Ρουνάλντου χρειάζεται πλαστική? Μέχρι στιγμής μόνο ο Στέλιος ο 534 το έχει βρει. Άμα την επιστροφή μας, αν θέλει και ο Δημήτρης, ανοίγουμε γραμμές. 2310-287-888. Εδώ είδες τι έγινε στην Αγγλία, ε. Χαμός. Κάνανε μυστικές πρόβες για τον θάνατο της βασίλισσας. Στη Βουλή, λέει, και υπουργοί και τέτοια. Την καημένη, πάνε αντιφάνερες. Μήπως πάει στα πέναλτι για να μάτσει και δεν τα αντέξει, λες. Νέα κοπέλα, πάνε αντιφάνερες οι αλυταράδες. Τρόικα, εδώ είμαστε. Επιστροφή με Δημήτρη Τσορμπατζόγλου σήμερα, χωρίς Χρήστο Τσαλτίδη, για ένα ακόμη πρωινό. Λέμε κι εμείς αντίο, Δημήτρη, ναι. Το ξέχασα, το πήρα να το πω και αλλά... Δεν είχαμε πάρει χαμπάρι. Αντίο στην Τζέση Παπουτσί, έφυγε χθες. Ναι, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη. Ήταν τελευταίο δίμηνο στο νοσοκομείο σε ηλικία 62 ετών. Στο κεφάλι. Ναι. Καλό ταξίδι στην Τζέση Παπουτσί και καλή δύναμη στους δικούς της που μένουν πίσω. Παντρεμένη κάποτε με τον Καλλιόρα, ε. Αγαπημένη Τζέση Παπουτσί. Μπράβο. Ναι. Μπράβο, ναι. Με γιο, λέει, ο οποίος είναι 30 φεύγα, 30. Ναι, με Θάνος Καλλιόρας, ε. Θάνος δεν είναι ικανό. Γαύρος. Ε, ναι, ναι. Άσχετο. Λοιπόν, Νίκο, 774, όχι, δεν είναι το σημείο αυτό που θέλει η πλαστική ο Ρονάλντο. Άλλο είναι. Το έχει απαντήσει μέχρι στιγμής μόνο ο Στέλιος. Επιχειρεί ο Νίκος, όχι. Άλλο σημείο στο πρόσωπό του που οπωσδήποτε χρήζει πλαστικής. Αφού είναι τόσο νάρκισος, εμείς απλά θέλουμε να το βοηθήσουμε. Φίλε Θάνο, τι έγραψε που μας λες ο Ιμπραήμοβιτς για τον Λεμπρόν και είναι τόσο έτσι ιδιαίτερο. Άλλος φίλος, καθόλου κότσου δεν μας πιάσανε. It's coming home. Καλά, θα σας δω αύριο. Με την Κολομβία. Πρέπει να είναι ο. Μήπως είναι ο Θουβού αυτός. Μήπως, δεν ξέρω. Η καλύτερη κερκίδα, έτσι. Κολομβία, Μεξικό κτλ. Τρελές κερκίδες, ναι. Εκπληκτική. Ναι. Και η Αγγλία στο μάτς με το Βέλγιο είχε καλή κερκίδα. Στο μάτς με το Βέλγιο. Φίλε, η Αγγλία είναι 500 χιλιόμετρα. Που λέει ο λόγος. Ναι. Η άλλη είναι. Όχι, βαθιά μια υπόλυση. Μέρα απόσταση. Μα εγώ η απορία μου. Όλοι αυτοί υποτίθεται είναι οικονομικά καταρακωμένοι. Σωστά. Έτσι. Οι Αργεντίνοι οικονομικά δεν έχουν στον ίδιο μοίρα. Πώς πήγανε εσύ, φίλε, τόσο μακριά. 20.000 κόσμο. Ναι, Μεξικάνοι. Φοβεροί. Ναι. Το Μεξικό εξάγει μόνο μετανάστες, τίποτα άλλο. Είναι απίστευτο. Αυτό έκανε με χιούμορ κάποιος πρόσφατα και στραβώσαν κάποιοι. Εντάξει. Λοιπόν, Χρήστο, είμαστε έτοιμοι, αγόρι μου. Για δώσε λίγο μια μουσική ανάσα. Ανοίγουμε γραμμές για ό,τι θέλετε να σχολιάσετε, για ό,τι θέλετε να πείτε. Για Μουντιάλ και όχι μόνο.
Περισσότερα για ΠΑΟΚ και στην πορεία και στο ΠΑΟΚ 24. Ξεκινάει και ο Άρης σήμερα. 23-12-87-8-8-8. Για να σας ακούσουμε. Α, ο Ιμπραήμοβιτς έγραψε. Ο Ιμπραήμοβιτς, ο οποίος παίζει εκεί, έτσι. Το LA είχε Θεό. Σήμερα απέκτησε και βασιλιά. Να σου πω λίγο, με έχει κουράσει. Με φτάνει, μωρέ. Τι σχέση έχεις εσύ, βρε, φουκαρά με τον Λεμπρόν. Φτάνει αυτές τις δύο. Τι σχέση έχεις εσύ, βρε. Αν και καλούτσικο αυτό μου ακούγεται, αλλά δεν, έλεος, φτάνει. Ο Λεμπρόν είναι ο άλλος. Έλα, πάμε, πάμε στους φίλους. Καλημέρα. Παίκτης για πέντε στιγμές όλο και όλο. Γεια σας. Γεια σας, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε? Αουφίντερζεν, κύριε Κώστα, αυτό κάνω. Αουφίντερζεν, η απάτη η μεγάλη. Σε περιμέναμε Παναγιώτη προχθές, Αουφίντερζεν. Είμαι Βραζιλία και το ξέρεις. Νόμιζα ότι είσαι Γερμανία που μου του σημείωσες. Α, νόμιζες. Πάντα νομίζεις εσύ. Που πήρε τα τέσσερα. Στην Ολλανδία. Πάντα νομίζεις. Και στα αναλύσαμε όλα ένα-ένα. Τα απαταιωνίστηκα. Πάντα νομίζεις. Που μου του σημείωσες εδώ πέρα δύο εβδομάδες συνέχεια και πριν φύγει ο Τσορμπατζόγλου. Είπα ότι πήραν τέσσερα και ήταν σε τέσσερις τελικούς. Και τι να το εσύ κάνω. Πήρες έναν τελικό στον τόπο σου με αμφισβητούμενο. Πώς ήτανε. Πώς ήτανε. Με ανάθεση ήτανε. Πώς τέσσερες, ήτανε. Τέσσερις και τέσσερις. Ναι. Και σε πολλά παγκόσμια κύπελα δεν προκρίθηκες. Εσύ πλάκα μου κάνεις. Σου δεν ξέρω αν άκουγες πριν τον Παναγιώτη. Κάναμε ανάλυση από το 70 και μετά το πόσος είναι ο πάτος της Γερμανίας. Πόσος είναι ο πάτος και πώς τα παίρνει. Πώς πηγαίνει τελικό ή πώς τα παίρνει. Πλάκα μου κάνεις. Την ανάλυση που κάνατε εσύ. Εφτά βάλανε στην ανάλυση. Αναλυτές του γλυκού νερού. Άλλο πήγε να πει. Του γλυκού νερού. Άλλο πήγες να πεις και το μάζεψες. Εγώ θέλω να πω ναι, ότι. Ναι. Η ΠΑΕ ΑΕΚ δείχνει μικροψυχία όταν καλεί στα δικαστήρια του Χριστοδουλόπουλου με τον Ολυμπιακό τώρα. Παίχτης ο οποίος δεν θέλει να μείνει στην ομάδα σου γιατί στην άλλη ομάδα παίρνει τετραπλάσια, ναι. Οφείλεις να του σεβαστείς για αυτά που σου προσέφερε τουλάχιστον. Αυτό είναι μικρότητα και μικροψυχία. Και το συλλητεύω. Σε παραδέχομαι. Εντάξει, δικαίωμά τους δεν είναι. Τι δικαίωμά τους. Αφού τι έχουν ένα χαρτί υπογεγραμμένο χαρτί. Δύο συν ένα. Το συν ένα είναι με τη συνένεση του παίκτη. Θα αποδειχθεί. Ζητάει τιμωρία του Λάζαρου έως 6 μήνες. Και τιμωρία του Ολυμπιακού με απαγόρευση μεταγραφών για 2 περιόδους. Για αυτήν την περίπτωση. Ναι. Και αποζημίωση 300 χιλιάρικα. Αυτά ζητάει η ΑΕΚ. Να δούμε. Τι ήθελα να πω. Η προκριματική φάση του παγκοσμίου κυπέλου είναι πολύ καλύτερη οι αγώνες από ότι το προηγούμενο. Γενικά, τον 16 φάση εννοείς, αυτό εννοείς. Η φάση των 16 ήταν νοκάουτ. Καλά, λογικό είναι. Νοκάουτ. Όχι σαν νοκάουτ, στα προκριματικά. Είδαμε πολύ καλύτερους αγώνες φέτος από ό,τι πριν 4 χρόνια. Ναι, ναι. Βέβαια, σωστό. Επίσης, το μάτς Γαλλία-Αργεντινή μου άρεσε πάρα πολύ. Θεωρώ τον Μπαπέ έναν από ένα από τους πιο γρήγορους παίκτες στον κόσμο. Καλά, τώρα τι είναι αυτό που είπες τώρα, τι είναι. Με την Ουρουγουάη να δω, μπορεί να κάνει φάση. Α, θέλω να σχολιάσεις κάτι, κύριε Κώστα. Έχουμε με ενημέρωσε ο Χρήστος Κιώσης, για να πάμε στον επόμενο, ότι χρονομετρήθηκε, λέει, η κούρσα με την μπάλα του Εμπαπέ εναντίον της Αργεντινής, ότι είναι η πιο γρήγορη κούρσα στον κόσμο, στα παγκόσμια κύπελα όλων των εποχών. Μία πορεία. Σοπαρε. Μία πορεία. Σοπαρε. Καλά, Χρήστο. 40. Τι λες, ρε. Ωραία, Χρήστο. Ναι, μία ερώτηση. Μία ερώτηση. Είσαι χρονομετρηθεί, ας πούμε, ο Ρεϊμόν Κοπά το 62. Όχι. Όχι, τι ψάχνει. Άρα τι, πού. Τι ωραία. Χρονομετρήθηκε ο Μαραντόνα το 66 στον γκολ που. Το 66. Τα 66 μέτρα που διήνυσε στον γκολ που έβαλε στην Αγγλία. Ναι. Τα διήνυσε σε 10 δευτερόλεπτα. Με την μπάλα στα πόδια. Ναι, βέβαια. Ωραία, ωραία. Έγινε, ωραία, καλημέρα. Γεια σας. Προφανώς κατόπιν εορτής, ναι, από τα τηλεοπτικά τους χρονομέτρησαν για αυτούς. Για να συγκινούν. Ναι. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Τι είναι αυτό, γιατί γκουγκουντό. Έλα, καλημέρα, κορίτσια. Έλα, γεια. Καλημέρα, Ζιζού. Πάμε, παλικάρι μου. Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα από τα ΕΠΣΕ. Με το που έβαλε εκείνος ο Μιξιάρης
το hat-trick στην πρώτη αγωνιστική. Ναι. Στο, ναι. Στο καφενείο. Η διαφήμιση, ναι. Η διαφήμιση. Στην ομάδα που παίζει στην ομάδα του Ταβερνιάρη, δε. Σουβλάκια, όλα τα ψήνω, όλα τα κάνω. Ο άλλος ο αγέλαστος. Ναι. Λοιπόν, που πηγαίνει και ψαρεύει στα ποτάμια και στα κανάλια. Ναι. Βρήκαμε όλοι, έτσι λέγανε. Βρήκαμε τον πρώτο σκόρε. Χάρη Κέιν τους λέω, μην μπερδεύεις. Ναι. Ο άνθρωπος θα τα παστελώνει. Έτσι, θετική ενέργεια, θετική ενέργεια. Ρε Ζιζού, τι ξέρεις εσύ ρε Ζιζού. Πού να ξέρουν ότι ο Ζιζού τα ξέρει όλα ρε. Τα κορίτσια τώρα. Τι να, στο καφενείο τώρα, ξέρεις τι πάει στο καφενείο περισσότεροι, ε. Μια γυναίκα βρήκανε στη ζωή τους και αυτή την παντρευτήκανε. Αυτά είναι. Με προξενιό και ζητάνε ο ένας από τον άλλο βανικά. Ποιος θα φεστώσει ο ένας τον άλλο ένα 10 ευρώ. Τον έπαιξες, τον Κέιν. Βρήκανε. Όχι, δεν παίζω στοίχημα. Αραιάκι που έτσι πάω καμιά φορά πήγα να βάλω την Αγγλία και το Χάρι Κέιν και με είπαν είναι αργά, ήδη ξεκίνησε το. Βέβαια. Αυτά από πριν γίνεται, βέβαια. Και πήγα στο Ζαμανόπουλο του Πρακτορείου να το παίξω. Α, και διαφήμιση. Δεν γίνεται από νωρίς. Τι λέει, ο Στέφανος ο Καπίας, έφυγε ο Καπίας. Άκου λίγο. Από την Απολωνάρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την προσφορά σου. Σου ευχόμαστε ό,τι καλύτερο. Στο Στέφανο τον Καπία. Ναι, στην καινούργια σου ομάδα. Στον Καραϊσκάκη δεν πήγε. Παραπάνω. Ή όχι. Παραπάνω δεν μπορώ να μιλήσω. Α, ξέσα, έγινε, καλημέρα. Έγινε. Τα λέμε, bye bye, γεια. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Χαίρετε. Γεια σας. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα. Τζόνι Ρέντ, εσύ είσαι. Αυτός, ναι. Τζόνι Ρέντ, λατρεμένος, οπαδός της Manchester United και της Inverness. Ακριβώς. Ναι. Και των Lakers. Όχι από σήμερα, από μια ζωή. Λοιπόν, αλλά δεν ασχοληθήκαμε με αυτό το θέμα. Λοιπόν, ναι. Θα περάσουμε τώρα στην επικαιρότητα. Ναι. Λοιπόν, ευχαριστούμε το Μεξικό και την Νότια Κορέα που έστειλαν σπίτι την αντιπαθέστερη εθνική ομάδα όλων των εποχών. Λοιπόν, και δεν έχω μπροστά μου αποδόσεις, αλλά με την Κολομβία ελπίζω να περάσουμε, αν και έχουμε μια προδιάθεση στο να κλωτσάμε την καρδάρα με το γάλα. Φοβάμαι μόνο αυτό. Τις αυτοκτονικές τάσεις της Αγγλίας. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Δεν Αγγλία είμαστε. Τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει. Όσοι αυτούς. Δεν φοβάμαι αυτούς. Εντάξει. Ναι. Ναι. Αυτό φοβάμαι μόνο. Φαβορή παίζει η Αγγλία εδώ στο στοίχημα 2-12. Ναι. 4 μάλιστα, φράκια εντάξει. Κολομβία, 2-12 η Αγγλία. Λογικές απόδοσεις. Δεν είναι του τύπου 1,65 ας πούμε για να πεις θα το κοντράρω. Λογικές βάσει απόδοσης ομάδων δεν είναι. Είναι πολύ χαμηλή για την Αγγλία. Έπρεπε να είναι πιο ισορροπημένες με βάση την εικόνα των πρώτων αγώνων. Ναι, απλώς είναι η Αγγλία, παίζεται, είμαστε εμείς εδώ ναι, αγγλόφιλοι κτλ. Ναι, αν ήταν 1,65 όμως η Αγγλία θα σε πήγαινε να το κοντράρεις, έτσι αυτομάτως. Βέβαια, τι είναι 65, ρε, τι είναι, δεν υπάρχει 1,65. Μάλιστα. Οπότε είμαστε σε καλό δρόμο πιστεύω και ελπίζω να έχουμε νεότερα καλύτερα. Έγινε. Λοιπόν, αυτά, όλα καλά να πάνε. Τα Falklands είναι δικά μας. Εννοείται. Καλημέρα. Και ο Θεός τη Βασίλισσα. Θα ήθελα με αυτούς. Έγινε, με αυτούς θα ήθελα. Ναι. Να είσαι καλά, Τζόνι Ρέντ. Και εγώ θα ήθελα γιατί αργεντίνη για λύπηση. Επόμενη γραμμή. Καλημέρα. Γυρίσατε. Η Τζένι Καρέζη. Η Καρέζη. Συγχωρεμένη. Έλα ρε εσύ Δημήτρη, καλώς ήρθες. Για τον Άρη λες, για τον Άρη την κατηγορία. Είμαι σίγουρος. Για σένα λέμε παλικάρι μου. Περίμενε, τι έγινε προηγούμενη εβδομάδα. Βγήκε ο Αποστόλης και μίλησε επί 2,5 λεπτά μόνο γιατί, πες θέμα. Για τη Μακεδονία. Όχι. Δεν το βρίσκεις φίλου ούτε μεθαύριο. Για τον Μπούκι. Για μουσική. Αυτό είναι. Μου ανέλυε του Σκόρπιον. Φαντάζομαι που ο Αποστόλης. Αποστόλη, πάμε αγόρι μου, είσαι έτοιμος για αύριο τη μεγάλη μάχη της Αγγλίας. Όταν είχαμε ακόμα δραχμές, είχα δώσει γύρω στα 100.000 δραχμές κανονικές από το χαρτζηλίκι μου και είχα όλη τη δισκογραφία τους μέχρι και το 1998 το I2I. Τι λες ρε φίλε, τι λες ρε Αποστόλη, αλήθεια. Τόσο μεγάλο χαρτζηλίκι είχες. Χρόνια μάζευα ρε, χρόνια. Τότε μιλάμε τώρα για λεφτά, όχι χαζομάρες. Πες μας λίγο, όταν παίζει η εθνική, τι γίνεται στη χώρα, είναι σιγή δηλαδή, νεκρώνουν τα πάντα. Πανηγύρι γίνεται. Αλλά το βλέπουν όλοι έξω μαζί και όχι μέσα. Αυτό που έγινε με το Βέλγιο, πολλοί κόσμος ξενέρωσε και... Άμπραβο. Δυστυχώς, θα την πατήσουν. Έχω την ίδια ακριβώς άποψη με σένα ότι θα το πληρώσουν γιατί είναι θέμα ρε παιδί μου, πώς το λένε, τώρα κάρμα, δεν πιστεύω σε διαφράματα. Πες μας κάτι άλλο, η Sun ως μέσο ενημέρωση τι ρόλο παίζει και στα αγγλικά πράγματα, είναι τόσο δυνατή. Η Espresso,
σαν να έχει την Εσπρέσο την ελληνική. Η εφημεριδάρα είναι. Την πήρα προχθές. Ίδιο μέγεθος. Έχει, η σαν έχει είναι που καμιά ημίγυμνη, καμιά ξέκολη, τέτοια πράγματα. Έχει three page girls. Αυτοί το ξεκίνησαν, ρε φίλε, αυτό το θέμα. Αυτοί το ξεκίνησαν και έκαναν και γκάλοπ και τα λοιπά και τα λοιπά για να χάσουμε, να μην κάνουμε και τα λοιπά και τους ψήσανε τους πιο πολλούς. Ότι πρέπει να χάσουμε. Είναι εσύ, είναι οι τριγκαδόρικοι, σαν το σπορτόγκρεπε. Οι τριγκαδόρικοι, να κάνει ένα τίτλο να πιασάρικο, κανένα γκάλοπ αμφιλεγόμενο, τέτοια πράγματα. Τι να πείζει. Σε αυτό το στυλ, ρε. Σε αυτό το στυλ, ναι. Εγώ ξέρω τι θέλω από σένα τώρα. Γιατί αφορά άμεσα σένα και τον Δημήτρη. Με ενημέρωσε νομίζω ο Δημήτρη ή ο Χρυσοσκιώση, αν και μένει στα Midlands, για κάτι που συμβαίνει εδώ και δύο μέρες στην East Anglia. Και έχει να κάνει με την απόκτηση ενός ποδοσφαιριστή. Το κατάλαβες? Για τον Μπούκι, λέει. Για τον Μπούκι. Οι οπαδοί της Norwich City κράζουν τη διοίκηση που τους έφερε κάποιον τεέμου Μπούκι. Ναι, γιατί έμαθαν να ήταν μια ανάσα από τον Μπάου και τον Άρπακ. Έγινε χαμός, μου λέει Δημήτρης. Κράζουν, λέει, της Norwich. Δημήτρη. Έλα. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ για τον αγώνα που έκανες, φίλε, για τον Μιστακίδη. Σιγά μην τον έπαιρνα. Ήταν μεγάλο έγκλημα. Σιγά μην τον έπαιρνα. Σιγά μην τον αφήναμε. Έδωσες αγώνα, φίλε, το παραδέχομαι. Μεγάλη απόφαση να μείνει το παλικάρι στον ΠΑΟΚ. Και περιμένουμε τώρα σιγά σιγά να δούμε τα μηχανάκια της Έλβο. Τα μηχανάκια της Έλβο, αυτά που τρέχουν, τα πυραυλοκίνητα. Δηλαδή. Το Λάμπρο αριστερά, το Λιμιό δεξιά, το Μπέλκα από πίσω, το Μιστακίδη μπροστά και το Χαρίς στο κέντρο. Δεν είναι έτσι αυτά τα πράγματα. Να πούμε χρόνια πολλά στο Λάμπρο σήμερα. Πώς είναι στο μικρό το παιδί? Λάζαρος. Είναι μελλοντικό. Στο Λάζαρο, χρόνια πολλά γιορτάζει σήμερα. Είναι όνειρο σε βάθος πενταετίας. Άσε με να το έχω, δεν πειράζει. Όλα καλά. Γιατί δεν περιγράφετε το μάτι σήμερα, γιατί κατεβήκατε άρον-άρον? Για λόγους ανωτέρας βίας. Όχι, έτσι ήταν το πρόγραμμά μας και έτσι έπρεπε να γίνει. Επικήρυξαν τον γκολ και γυρίσατε άρον-άρον. Ναι, ρε φίλε, ναι, ρε, η ντροπή της δημοσιογραφίας. Έδωσε την κάρτα του Αλφαβήτου Βασιλόπουλου, ρε, στα σύνορα. Κανείς δεν έλεγε τι ακριβώς έγινε εκεί στη Γερμανία. Όλοι με μισόλογα μιλούσαν. Φοβερά πράγματα. Και φοβερά πράγματα. Σιωπήσου σαν άλλο Λουτσέσκου. Αυτά. Ναι, Ρουφιάνος δεν είμαι, αλλά δύο πράγματα που να τα πω, θα τα πω. Άντε, καλημέρα. Γεια. Καλημέρα, Αποστόλη, φιλιά στα περήφανα Midlands, έτσι. Καλημέρα, επόμενος. Γεια σας. Έρμπολ. Κι άλλος φίλος μας γράφει για τον Ιμπραήμοβιτς. Τι έγραψε. Κάτσε. Αυτά δεν είναι μηχανάκια της Έλβο, αυτά είναι τα μωρά του Κωστίκου νούμερο 2. Ναι. Δεν είναι έτσι τα πράγματα, χρειάζονται και αυτοί, αλλά δεν μπορείς να πας άμεσα μόνο με αυτούς. Ναι. Αλλά δεν γίνεται να πας και, και μόνο με τους τριαντάριδες, δεν γίνεται, θέλει μια μίξη. Να πούμε ότι σήμερα είναι κατάθεση τιμίας αισθητός Θεοτόκου, Λάμπρου νεομάρτυρος, γι' αυτό πήγα χρόνια πολλά στον νεαρό ποδοσφαιριστή Λάζαρο Λάμπρου. Ιουβεναλίτου, Βίλων, Θέων και Ήρων. Χρόνια πολλά και καλά σε όσους γιορτάζουν. Δεν τον βλέπει τον Εμπαπέ ο μεγάλος Ζαμπά. Μπροστά του μοιάζει Τζιόλης σε ταχύτητα. Είναι πολύ καλός αθλητής ο Ζαμπά. Συγγνώμη, ερώτηση. Δεν μόνο Μουντιάλ, τίποτα άλλο. Ναι. Ο Ζαμπά έπαιξε καθόλου, τον είδαμε. Βεβαίως. Σε ποιο μάτς? Στα δύο φιλικά, 2-45 λεπτά. Και στα δύο, από ένα 45 λεπτό. Ναι. Από ένα. Σήμερα δεν παίζει γιατί χτύπησε. Ένα-ένα. Σκόραρε. Όχι. Όχι. Εντυπώσεις τι? Πολύ καλός αθλητής. Τι θέση? Εξτρέμ, δεξιά. Πολύ καλός αθλητής. Ναι. Με 1000 ευρώ παίρνεις από το σύμβολο του ΠΑΟΚ. Το φέρεις στο ποδόσφαιρο. Και τι να δούμε. Τώρα τι μου είπες. Φίλε, αυτή είναι η πρώτη βάση. Βλέπεις δύο ποδοσφαιριστές 19χρονους 20χρονους. Μπροστά περιφερειακός επιθετικός. Δεξιά εξτρέμ. Α, δεξιά εξτρέμ, sorry. Ο ένας είναι άντρας σαν το Λεμπρόν. Ναι. Αναλογικά. Και το άλλο είναι παιδάκι. Είναι η ίδια ηλικία. Ο Εμπαπέ με τον άλλον της Γάνδης. Αυτό δεν σου κάνει μια πρώτη εντύπωση. Μάλιστα, από εκεί ναι. Πέρα σε τεχνική είναι καλούτσικο, δεν είναι κακό. Μάλιστα. Ωραία. Πάμε στη γραμμή. Περιμένει ένα φίλο. Τελευταίο για το μισάωρο αυτό. Μην καλείτε άλλη. Καλημέρα. Μετά η άλλη το. Καλημέρα και καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όλου. Και καλό καλοκαίρι. Νίκο Αταγιανιτσά, ο παδό του ΠΑΟΚ, σε μνημόνευσε, φίλε, σε μήνυμά του χθε ο Παπαδόπουλα. Να βγει τώρα ο Νίκο Αταγιανιτσά να δει τι διασταυρώσει. Πάει και η Αργεντινή, πάει και η Ισπανία. Αυτό λοιπόν που ήθελα να πω είναι ότι παρόλο που βλέπουμε. Ότι το Μουντιάλ συνεχίζεται. Σε λατρεύω. Συνεχίζεις να έχεις την ίδια άθλια ανάλυση ότι η Αγγλία έκανε το σωστό, ότι έπαιξε το σωστό που διάλεξε να πάει με την Κολομβία. Μέχρι αύριο το βράδυ. Τρίτη κοντή γιορτή που λέει και ο λαός. Τρίτη κοντή γιορτή, Νίκο. Τι βλέπουμε, κοίταξε να δεις. Το ποδόσφαιρο είναι το παιχνίδι των ανατροπών. Έτσι. Εάν όμως χρησιμοποιήσουμε και σκεφτούμε λογικά κάποια πράγματα, βλέπουμε ότι σε ένα σπριντ, γιατί αυτό τώρα με τους 16
Είναι ένα σπριν το οποίο γίνεται. Αντέχουν ομάδες οι οποίες είναι γυμνασμένες. Ναι. Ποιες είναι λοιπόν γυμνασμένες ομάδες? Δεν είναι η Αγγλία, αγύμναστη είναι, λαπάδες είναι. Όχι, καλή είναι, καλή είναι. Λοιπόν, βλέπουμε ότι είναι το Βέλγιο μια πάρα πολύ καλά γυμνασμένη ομάδα. Mm-hmm. Βλέπουμε ότι ήταν η Κροατία μια πολύ καλή γυμνασμένη ομάδα, mm-hmm. η οποία ασθμένη πλέον. Mm-hmm. Και η Αγγλία, η οποία μπορεί το ποδόσφαιρο που παρουσιάζει να είναι άθλιο, αλλά τουλάχιστον τα παιδιά της είναι γυμνασμένα. Δεν είναι άθλιο. Δεν είναι άθλιο. Δεν είναι καθόλου άθλιο. Πολύ άνετο είναι ωραίο. Άστο μάτσι το Βέλγιο. Άστομα. Δεν είναι άθλιο. Αυτό λοιπόν που βλέπουμε, αυτό λοιπόν που βλέπουμε είναι ότι εάν σε κάθε παιχνίδι που περνάει χάνονται τεράστιες δυνάμεις. Ναι, εννοείται. Άρα λοιπόν, αν η Αγγλία έπαιζε με την Ιαπωνία και την περνούσε, θα είχε τουλάχιστον 5-6 μέρες να μπορέσει να ξεκουραστεί, ούτως ώστε να αντιμετωπίσει μια Βραζιλία η οποία παραπέει, για να περάσει πολύ πιο εύκολα. Τώρα, κάτσε να, να δούμε, Νίκο, το Βέλγιο απόψε με το, με το Honda, με τη Honda. Να δούμε το Βέλγιο με τη Honda απόψε. Το Βέλγιο θα περάσει όπως ο άνεμος περνάει πάνω από τη Θεσσαλονίκη ο Βαρδάρης. Ναι. Έτσι θα περάσει. Σαν το Λίβα που καίει τα Σπαρτά. Ναι. Έτσι θα περνούσε και η Αγγλία από αυτή την Ιαπωνία. Τώρα με την Κολομβία έχουν σφίξει τα πράγματα, αλλά και να περάσει η Αγγλία θα περάσει από μια πύριο νίκη και θα χάσει πολύ βενζίνη από το ρεζερβουάρ της για να πάει στους τέσσερις. Κάτσε, μην δεις κανένα 3-0 ημίχρονο. Μην δεις κανένα 3-0 ημίχρονο και λες Μαριούλη. Έτσι θες να πιστεύεις εσύ. Κοντός ψαλμός αλληλούια που λες. Έγινε, καλημέρα. Να σε καλά. Σε λατρεύω, Νίκο, σε λατρεύω. Σε λατρεύω. Η φωνή του δεν είναι σαν sportcaster δεκαετία 70. Ναι, ναι, και λίγο Κούδα, και λίγο Γιώργο Κούδα με τρελαίνει ο Νίκο. Το λατρεύω. Πω, ματσάρα, φίλε. Ματσάρα το Αγγλία-Κολομβία. Αγγλία-Κολομβία, ναι. Και ναι. Το σημερινό λογικά είναι το Βραζιλία-Μεξικό. Αν ναι. και είναι loser οι Μεξικάνοι. Είναι loser. Εδώ ρε φίλε κοντέψαν να αποκλειστούν. Κάνανε τέτοιο ξεκίνημα και ήταν στον goal να αποκλειστούν ναι. μετά. Δηλαδή στο κρίσιμο σημείο πάλι τα κάνανε κλουβάχατα. Ποιος κάνει κακό τουρνουά? Ρε Σι Έριξεν. Κακό τουρνουά. Σου είπα, από το superstar των ομάδων μόνο ο Ρονάλντο παίζει. Την κολάρα που βάζει με το drop. Και μία στιγμή κάτι χθες, τραγικός. Τραγικός ρε Έριξεν. Ματιασμένος πήγες ρε Σι. Σήμερα 5 ώρα Ελλάδας, Βραζιλία, Μεξικό. Α, θα δείτε το πρώτο ημίχρονο μόνο. Μετά όλοι θα βλέπουν ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ στις 6. Γιατί γελάζει? Να αλλάξει η ώρα μετάδοσης. Έχει κάνει λάθος η FIFA. Πάω στο πρώτο σας μάτς που παίζετε με την K23, K13, τι ήταν εκείνη εκεί. Ναι. Ναι. Πάω να δω το μάτς. K23, παπά. Σε μαγαζί ανατολικής. Όλοι 21 ήταν κάτω. Όλοι 21 ήταν κάτω. Το ψηλιάστηκαν, ήμουν σίγουρος. Πάω μεταξύ γιατί μας. Είχε δύο μάτς συγχρόνως. Και λέω κάτσε να δω και τα δύο. Σε μεγάλη οθόνη ρε παιδί μου και τα δύο. Μπαίνουμε. Α, ήταν το τελευταίο μάτς. Αργεντινή-Νιγηρία και απέναντί του στο. Ποιο είναι το άλλο ρεσί του ομίλου. Αργεντινή-Νιγηρία και το άλλο, το οποίο και το άλλο έπαιζε, είχε σημασία, είχε νόημα, έτσι. Η Ισλανδία, νομίζω. Ισλανδία με. Ναι, με. Μπαίνω, βλέπω, μένουν 20 λεπτά. Λέω, παιδιά, θα δούμε, λέω. Έχουν βάλει σε μία μικρή. Όλοι πάω, βλέπανε. Περίμενε. Σε μία μικρή έχουν βάλει την Αργεντινή. Σε μία μικρή. Ποιο μέση. Και δίπλα. Λέω, παιδιά, το άλλο το μάτς. Λέει, το άλλο το μάτς δεν γίνεται. Κάτι. Τώρα τελειώνει, ρε, ο Πάκο, το βάλω, το βάλουμε. Τι έγινε, δεν έγινε. Λέω, θα περιμένω 20 λεπτά. Ε, θα χάσει, λέει, 20 λεπτά. Να χάσω τα 20 πρώτα λεπτά από το άλλο μάτι, το οποίο και το άλλο είναι φωτιά. Πλάκα, λέω, μα κάνει, δε φίλε, και Ισλανδία και όλα που του λατρεύω. Πάω και σε. Φεύγω, πάω σπίτι. Άιντε, βρε από εδώ. Και σήμερα το ίδιο θα γίνει. Μην βγείτε έξω και πάτε και ζητάτε να βάλει Βραζιλία, Μεξικό. ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ στις 6. Όλοι οι φίλοι του ποδοσφαίρου θα δουν ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ. Ναι. Πέλκα, Μαωρίτσιο, Μάτο, Βιερίνια σήμερα. Ναι. Ζαμπά από την άλλη φορά. Ναι. Ποιο σημείο στο πρόσωπο του Κριστιανού Ρονάλντου χρήζει πλαστικής εγχείρησης? Αφού είναι νάρκισος, ας τον βοηθήσουμε. Μόνο μία σωστή απάντηση μέχρι στιγμής από τον φίλο τον Νίκο τον 534. Τον Στέλιο τον 534. Λοιπόν, γραμμές περιμένουν. Χρήστο, έχουμε Χρήστο και όσο και σήμερα. 23-12-87-8-8-8. Στις 5 λοιπόν Βραζιλία-Μεξικό, στις 6 ΠΑΟΚ Νόρτζελαντ και στις 9 Βέλγιο-Ιαπωνία. Γιατί βλέπω το Βέλγιο λίγο να ζορίζεται? Γιατί είναι λίγο loser γι' αυτό. Τρέχουν λίγο οι άλλοι και είναι εκεί. Είναι πολύ απλά όπως έχει πει ο Μάρις στο εμάς. Είναι το Βέλγιο. Γι' αυτό και δεν πρέπει ποτέ να διχαίρει. Γιατί απλά είναι το Βέλγιο. Τόσο μα τόσο απλά. Ποιος είναι αυτός που πήγε στη Wolves ενώ είχε ακουστεί το Παναθηναϊκό? Ο Μπονατίνι. Α, Λέο Μπονατίνι. Βραζιλιάνος. Βραζιλιάνος striker. Βραζιλιάνος. Πολύ ωραία αυτή η φανέλα της Wolves. Η Πούμα, αλλά δεν θα τα σβησίματα αυτά πάνω.
FM γράφεται και ενώ αφήνεται μήνυμα στο 545-26. Ο Γκριεσμάν έχει καταλάβει τι γίνεται και πού πάει να παίξει η Γαλλία και λέει η Ουρουγουάη είναι μια χώρα που λατρεύω, το μάτι θα είναι πολύ έτσι συναισθηματικό, εκείνοι καθυστερούν, πέφτουν εύκολα, πιέζουν το διαιτητή, είναι το παιχνίδι τους και εμείς έτσι είμαστε στην Ατλέτικο. Ωραίος, το παραδέχεται. Θα είναι ένα ενοχλητικό μάτς. Το ότι καθυστερούν οι Ρουγανοί δεν ισχύει. Δεν ισχύει. Προχθές με την Πορτογαλία δεν έπεσε ούτε μισός. Ναι, δεν ισχύει. Δηλαδή, αμφέβαλα κάποια στιγμή ότι είναι η Ουρουγουάη. Πραγματικά, η Ουρουγουάη, συγγνώμη, το σωστό να λέμε. Έβγαινε στον Αντουάν Γκρισμάν, σε θυμήθηκα Χριστοκιώση, όταν κάνει δηλώσεις μετά τη λήξη του αγώνα ο Λάζαρος Απαδόπουλος στην τηλεόραση, μετά τη λήξη του αγώνα με την Αργεντινή, και πάει δίπλα του Γκρισμάν, τον αγκαλιάζει, του παίρνει το μικρόφωνο και λέει Vive la France, vive la République. Να πάμε στο φίλαθλο και στο φίλο που περιμένει και να σου πω κάτι μετά για τα πέναλτι. Ναι. Καλημέρα στον επόμενο, γεια σας. Για τα πέναλτι, Ναι, καλημέρα. Καλημέρα, ο φίλαθλος στην άλλη άκρη. Γεια σας κύριε φίλαθλε. Θανάσης, οπαδός του Άρεος, ναι, της Λίβερπουλ και της Αγγλίας φυσικά στο παγκόσμιο κύπελο. Έτσι ακριβώς, Μάριε, έτσι ακριβώς. Mm. Έτσι ακριβώς ήρθε η ώρα, Μάριε, να πετάξουν τα μαχητικά. Το ξέρεις, τα Σιχάριερ, ναι. Μπράβο. Λοιπόν, και ήρθε η ώρα. Εντάξει, 52 χρόνια είναι πολλά, Μάριε. Περιμέναμε. Ναι, ναι. Είναι πολύ καιρό. Είναι πολύ καιρό. Είναι πολλά. Από το 70, ώρα... από το 70 δεν είναι 52 χρόνια. Όχι, 66. Ειρωνεύεται, μωρέ, ότι πήγαμε και καλά το 8. Είναι τραγικό ο άνθρωπο. Όχι, αριανό δεν είπε. Όχι, εννοεί για την συγγνώμη, λάθος, λάθος. Συγγνώμη. Κύριε Τζορμπατζόγλου, είστε εκτός θέματος. Συγγνώμη, κύριε, συγγνώμη. Η ηρωνία του ήταν φτηνή, Θανάση, ήταν φτηνή η ηρωνία του. Ναι. Πώς το λέει, no comment. Πάμε παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, να τελειώνουμε πρώτα απ' όλα με την ιστορία την αυριανή με τα παιδιά εκεί, τα οποία όλοι είναι έμποροι που βρίσκονται στο κήπεδο. Όλοι τραγουδάνε με το μεγαλύτερο πάθος από όλους τον ύμνο τους. Τα παιδιά του Εσκομπάρ, γεμίζει το γήπεδο, να πούμε, και από Κολομβιανούς και αναρωτιέμαι κάθε φορά τι γίνεται. Τραγουδάνε τον ύμνο τους και κλαίνε. Σεβασμό στην Κολομβία. Και τι έγινε με αυτό? Λοιπόν, να τελειώνει, ας πούμε, το αστείο με τους γκουαδράδους και τους όπως τα λένε. Μην τελειώνει το Μουντιάλ. Ο οποίος έκανε τελευταία αξιοπρεπή ποδοσφαιρική εμφάνιση υψηλού επίπεδου. Πότε ήταν τελευταία φορά του γκουαδράδου? Δεν είναι λίγος. Ναι, εννοείται ότι είναι λίγος, ναι. Ούτε παίξει Γιουβέντους. Ξέρω εγώ. Εναντίον του ΠΑΟΚ. Μπα, δεν έκανε. Με φανέλα Φιωρεντίνα. Είναι καλός. Είναι πολύ καλός. Λοιπόν, να τελειώσει αυτή η ιστορία, να πάμε στο επόμενο το Σαββατιάτικο, το οποίο θα είναι 9 η ώρα, και μετά να γραφτεί η ιστορία. Δηλαδή είμαστε κοντά, Μάριε. Ψήνομαι να πάω τελικό για διήμερο. Το Σάββατο είναι Ρωσία-Κροατία, δεν παίζει η Αγγλία. Άλλωστε το άσχημο, ένα άσχημο αποτέλεσμα, όπως είχε και η Εθνική Ελλάδα, ρε παιδί μου, είχε ένα άσχημο αποτέλεσμα, έγινε. Τώρα πλέον τα αστεία τελειώσαν, έτσι δεν είναι? Πολύ καλός, πάρα πολύ καλός και άνετος, τον ήμισε την επόμενη μέρα, Trent Alexander-Arnold. Πολύ άνετος, πολύ ωραίος. Πάρα πολύ ωραίος. Όλοι είναι, να ξέρεις, όλοι είναι έτοιμοι. Και ο αρχηγός είναι έτοιμος. Εντάξει, δεν μπόρεσε εκεί το Μάιο να το σηκώσει, γιατί είχε τον Γερμανό τον Κουνέλα. Ο Τζόρνταν. Ελπίζω τώρα με Εγγλέζο τερματάρα, γιατί είναι τερματάρα αυτός που έχουμε. Καλός είναι. Ναι. Άκουσε με. Καλός είναι ο Πίκφορντ. Καλός είναι και στον ειρωνευόταν ο Τζορμπατζόγλου πριν 25 μέρες. Ναι. Μόνο στα πέναλτι μην πάμε, γιατί εκεί έχω κακιά. Καλά, εκεί είμαστε από εκεί γίναμε καρδιακοί φυσικά, από τότε γίναμε. Θυμάμαι εκείνο το Stuart Pearce, ρε φίλε, παίρνει φόρα και έχει βγει έξω από το Ολυμπιακό στάδιο η μπάλα, λέω, είναι δυνατόν. Στο Τωρίνο, το 90, Ναι. Ναι, φίλε, ναι. Η λίστα λοιπόν είναι ατελείωτη, ποιο να πρωτοθυμηθεί, Southgate, Vassell, τι να... Να σηκωθούν λοιπόν τα αεροπλάνα, Μάριε. Μπάτι τα Σιχάριερ, ναι. Υπομονή μέχρι αύριο. Καφέ του απονιώσεως. Πάμε επόμενος, καλημέρα. Καλημέρα, παιδιά. Γεια σας. Καλημέρα, αδερφέ. Όνομα και ομάδα, φίλε, αν θέλεις. Γιάννης ΠΑΟΚ. Γιάννης, οπαδός του ΠΑΟΚ. Γιάννης, ακούμε μεγάλη προσοχή. Καλό μήνα να έχεις, καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Με υγεία και χαρά σε όλους. Γλίτωσες τον Μπούκι, τον πήρε η Νόριτς και οι οπαδοί της κλαίνε. Άνθρωπος. Ποιο Μπούκι? Τον Μπούκι, τον πήρε η Νόριτς και οι οπαδοί της κλαίνε. Κράζουν τη δίκηση. Ναι, και
τον Λεμπρόν τον πήραν σε Celtics, κάποια αυτό. Οι Lakers τον πήραν. Lakers, μην με κάνεις, μην με τρελαίνεις. Ήθελε ο Πάκ τον Μπούκι. Ορίστε. Ήθελε ο Πάκ τον Μπούκι. Λίγο πολύ οι οπαδοί τον θέλανε. Πες που, επειδή το έλεγε ας πούμε ο κύριος Τουρπατζόγλου. Μια ανάσα και μια ανάσα, ξέρω εγώ τι. Έτσι, ποιος το έλεγε. Παέ. Εσύ. Παέ δεν τον ήθελε. Κάτσε, δεν τον θέλανε κάθε μέρα και τον φύγει. Να μου πεις ακριβώς που το λέει Παέ. Να τον απαξιώσουμε τώρα. Ποιος θα τι να βγάλει. Καλά, είσαι καμία Παέ να λέει επίσημα, ρε Γιάννη, θέλουμε τον Μπούκι επίσημα ανακοίνωση. Το Βέρμπλουμ είπε η Παέ ότι μιλάει με τον μάνατζερ του. Είπε επίσημα. Εντάξει. Παέ, ότι ναι, είναι εδώ μαζί και τα λέμε. Για άλλο λόγο πήρα, αλλά τέλος πάντων. Πάμε για τον λόγο για τον άλλο, τον παγκόσμιο κύπελλο. Εάν είσαι πάνω των 40 χρονών και δεν προσπορίζεσαι με τον αθλητισμό όπως π.χ. κάνει ο κ. Φλαμάς και καλά κάνει και υποστηρίζεις Αγγλία, πρέπει να το ψάξεις. Προσβάλλεις την Αγγλία, γιατί? Πρέπει να... Δεν... Σέβομαι και τιμώ τη φανέλα της Αγγλίας. Α. Αν την υποστηρίζω, δεν καταλαβαίνω. Δηλαδή, αν παίρνει κάποιος και κάνει ρατσιστικά υπονοούμενα και non-political correct humor με την Κολομβία, επιτρέπεται, και αν εγώ μιλήσω, ας πούμε, για σεξουαλικές προτιμήσεις και τέτοια, θα είμαι χυδαίος. Τώρα αυτοί είναι όλοι εμπόροι, ας πούμε, και κάνουν όλοι άσπρο και ρουφάνε τις γραμμές. Αν πω τίποτα για γλέντιδες και τέτοια, μετά με κόψτε. Ναι, καλά τα ξεκινήσατε. Γιάννη, το σούμορ είναι λίγο ενοχλή, πειράζει. Εντάξει, οκ. Τώρα με την Κολομβία, λοιπόν, τι να πεις οι άνθρωποι. Επειδή γέρασα πια, Μάριε, και επειδή πρέπει να ξαναγίνεις στο νησί, ναι, σε παραδέχομαι, και να σφάξεις τους Γερμανούς για να το πάρεις, φαντάσου δηλαδή, ήμαρτα. Έτσι, ναι, ναι. Κάθε φορά, κάθε δύο χρόνια, ναι, σε αυτή την προχωρημένη ηλικία που βρίσκομαι, ναι, με το ένα μπόδι στον τάφο. Εγώ πιο μεγάλος από σένα είμαι, ναι. Δεν νομίζω. Πιο μεγάλος, πες την ηλικία σου. Εγώ είμαι το 65. Πιο μεγάλος είμαι. Εντάξει, το ξέρω, αλλά δεν πειράζει. Έχουμε ξαναμιλήσει πολλάκις. Κοίταξε να δεις τώρα. Κάθε δύο χρόνια, είτε είναι Euro είτε είναι Mundial, το τραγούδι εν ολίγης και εν πωλής είναι το εξής. Ναι. Αυτή τη φορά δεν είναι όπως την άλλη. Μπράβο. Τα πράγματα είναι διαφορετικά. Μπράβο. Το ρόστερ είναι βαθύ. Έχω Lineker. Έτσι. Έχω Χόντλ, έχω Γκασκόιν, δεν είναι τα γατιά που είχα στην προηγούμενη ώρα. Μα κάθε φορά, every F-time, every F-time, κάθε απαυτωμένη φορά γίνεται ακριβώς η ίδια κουβέντα. Μπράβο. Και this time will get it right. This time will get it right. Παιδί μου, αλλά είναι ο λίγος τα πρόβατα. Η ταπεινή μου λοιπόν άποψη είναι, πέραν της ποδοσφαιρικής ποιότητος, χρειάζεται κάποια άλλα πράγματα. Μενταλιτέ νικητού. Δηλαδή, εάν δεν το πήρες στην ίδια εντεκάδα να έχει Τέρι, Λάμπαρτ και Τζέρα, οι οποίοι πέρα από το ότι ήταν ποιοτικοί παίκτες, ήταν παίκτες οι οποίοι δεν συμβιβάζαν με την ήττα, παίκτες νικητές, παίκτες με τεράστιες προσωπικότητες, και τώρα ελπίζεις να το πάρεις αυτά τα γατιά. Ναι. Επειδή κέρδισε τον Παναμά και την Τινησία, κλαίει ο κόσμος, Λονδίκελα, τον Παναμά και την Τινησία, και από το μισό Βέλγιο που ήθελαν και οι δυο να χάσουν, δεν πέρασε τη σέντρα. Εντάξει, το ότι έχει ποιότητα, εγώ τι να την κάνω, την είδα. Εντάξει, okay. Έχει μια βάση αυτό που λέει ο κύριος. Ένα σημείο εδώ. Δυστυχώς ήμασταν άτυχοι. Ο Λάμπαρτ και ο Τζέραρντ, όταν παίζανε μαζί, ανερούσε ο ένας τον άλλον. Ήμασταν σε αυτό άτυχοι. Και ο Ρούνεϊ μαζί. Ναι, Λάμπαρτ και Τζέραρντ ανερούσε ο ένας τον άλλον. Δυστυχώς ήμασταν σε αυτό άτυχοι. Έγινε καλημέρα. Ένας μεγάλος προπονητής είπε κάποτε κάτι εδώ, τον ρώτησαν ότι ο Πάουκ, ο μεγάλος Πάουκ, παίζει με δύο τεσσάρια. Ναι. Με Μπάρλοου Λέβινγκστον. Λέει και σαν Αντώνιο Σπέρς παίζει με δύο πεντάρια. Όταν έχεις τόσους ποιοτικούς παίκτες, μπορεί να παίζει και με δύο τερματοφύλακες. Φυσικά, ναι, εντάξει, καλά, ναι. Στο ποδόσφαιρο είναι διαφορετικό όμως. Σαν Αντώνιο. Ωραία, Γιάννη. Πολύ ωραία παρουσία, ρε φίλε. Να σε καλά, ο Ναύαρχος και ο άλλος ήταν το πεντάρι των Σπέρς. Ο Ντέιβιντ Ρόμπινσον, ο Ναύαρχος. Ο ένας και ο Ντάνκαν. Τον πρόλαβε, ναι. Τον πρόλαβε, ναι, ναι, τον πρόλαβε. Ο Ρόμπινσον πρόλαβε καθόλου τον περίφημο Άισμαν, τον Τζορτζ Γκέρβιν, την Πεκτούρα, τον Αγέλαστο. Όχι. Καλημέρα στον επόμενο. Καλημέρα, καλημέρα παιδιά, Δημήτρη, Μάριε. Γεια σου. Καλημέρα, αδερφέ, το όνομά σου και τι ομάδα υποστηρίζεις? Νικόλας, ΣΑΕΚ. Νικόλας, οπαδός της ΣΑΕΚ, από ποιο μέρος, ναι. Νικόλα, Θεσσαλονίκη. Όχι, από Βέρεια. Από Βέρεια, Βέρεια. Ναι. Νομίζω το στοιχείο της ΑΕΚ βρίθει στην Βέρεια. Εντάξει, έχει όλα από αυτές, όλα από όλα. Ναι. Μαριέ. Ναι, παλικάρι μου, ναι, Νικόλα. Άμα το πάρει η Αγγλία αυτό το Μουντιάλ, συμφωνείς ότι ίσως
πώς να σου το πω ρε παιδί μου, υπάρχει, έχει, θα, είναι σαν να έχει πέσει πολύ το επίπεδο του παγκοσμίου ποδοσφαίρου. Περιμένεις να συμφωνήσεις τώρα φίλε, είμαι φόλα Αγγλία από την γεννησιμιού μου και περιμένεις τώρα, είμαι βασικά φόλα Βρετανία και Σκωτία και Ουαλία. Αντικειμενικά θέλω να μου πεις. Όχι, θα της δώσει ο Θεός κάτι το οποίο της το στέρισε ας πούμε το 82 και το 86. Ναι, σε άλλες ομαδάρες της Αγγλίας, ναι. Ναι, το 82 αλλά δηλαδή Αγγλία, ο Θεός της έκανε φάρσα. Ναι, με ένα παιχταρά μπροστά το Harry Kane έτσι. Δηλαδή, και, και με 10 απλά καλούς μέτριους παίχτες, νομίζω πραγματικά δηλαδή έχει πέσει πολύ το παγκόσμιο. Τα δύο τελευταία τηλεφωνήματα μας δείχνουν ότι ο κόσμος δεν έχει ψηθεί από την Αγγλία. Τι είναι ψηθεί από την Αγγλία, ρε, από ποιον ψήθηκε δηλαδή, από την Ισπανία. Από τη Γαλλία. Από την Ισπανία. Από τη Γαλλία. Πολύ λίγο από τη Γαλλία. Κάτσε να τους δω και αυτούς σε μάτς που καίνε. Περίμενε και τη Γαλλία να τη δώσει σε μάτς. Έχανε με 2-1 ρε φίλε και έβαλε 4. Εντάξει. Έχανε με 2-1. Όχι. Έγινε φίλε, να σε καλά, καλημέρα. Έγινε, αυτό που δεν μπορώ να καταλάβω, όχι, θέλω να μου το εξηγήσεις. Ρε φίλε, είσαι ποδοσφαιριστής, είσαι μάγκας, είσαι τσαμπουκάς, παίζεις, τα δίνεις όλα. Ναι. Και προπονητής το ίδιο. Ναι. Και έρχεται η δικασία των πέναλτι και εσύ αρνείσαι να τη δεις. Γιατί τρέμεις, γιατί. Αυτό, ναι. Τι κάνεις, ρε. Όπως ο... Πώς εξηγείται αυτό το πράγμα. Ο... Γυρίζεις πλάτη. Ναι, όλοι. Και ο Κροάτης. Πολύ, ρε, πολύ. Και ο Κροάτης, ναι. Τι είναι αυτό το πράγμα τώρα. Ναι. Πώς εξηγείται αυτό. Ναι. Δηλαδή, τι θες, να σου πούν μετά τι έγινε. Μπράβο. Να μην τους τα μάτια σου. Ναι. Δεν το αντέχεις. Ναι. Τι καρακιζουλίκι είναι αυτό. Ο Τσερτσέσο αυτή, είπα εγώ. Ναι. Τσερτσέσο. Κάποια στιγμή γύρισε και ο Ινιέστα την πλάτη. Ο Κροάτης προπονητής κάθεσε στον πάγκο, δεν έβλεπε. Σηκώθηκε μετά. Τι είναι αυτό το. Τι. Αυτό που κοιτούσε είναι την οθόνη, που είναι χειρότερο. Κοιτούσε την οθόνη, τη μεγάλη που έδινε το πέναλτι. Αυτό το κατάλαβα, ας πούμε. Τι καραγκιουζλίκι είναι αυτό. Φίλε, επειδή αυτό. Ποιο είσαι, 118 που ρώτησε για το παιδί που είπα από τη Βέρεια που ζει Ολλανδία, είναι Κώστας. Και ζει στην Ουτρέχτη εδώ και πολλά χρόνια από τη Βέρεια, είναι ΠΑΟΚ και τον συνάντησα στου Ντέτ Κένετζ. Αυτό μου μίλησε. Μου λέει, σα ακούω σχεδόν κάθε πρωί. Πολύ συγκινητικός και μου λέει: σκέφτομαι να γυρίσω πίσω μετά από 15-17 χρόνια στην Ολλανδία. Να είναι καλά το παιδί, δεν ξέρω αν το γνωρίζεις. Είναι Κώστας στην Ουτρέχτη. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος. Η μόνη σωστή απάντηση ανήκει στον Στέλιο Δίμτσα. Στα χίλια θέλει πλαστική για τον Ρουνάλντου. Λοβή αυτιών έγραψε ο Νίκος και μύτη έγραψε ο Αντώνης. Αντώνη, όχι. Μύτη δεν μπορώ να πω ότι έχει χάλια. Λοβούς αυτιών δεν έχω δει κάτι το ιδιαίτερο να θέλει διόρθωμα. Αλλά σύλλη δεν έχει καθόλου. Ο CR 6,5 από εμάς τους τρεις, δηλαδή τον Τζορμπατζόγλου και εμένα, και τον Χρήστο Κιώση που και σήμερα ήταν μαζί μας, αδέρφια, καλό μήνα, καλή εβδομάδα και keep on fucking rocking.